Πού είστε ρε παιδιά, τι γίνεται? Καλησπέρα, εδώ είμαστε, σαν το σκύλο με το γάτο. Νίκο. Τι έρα, ωράκι μου. Πού είσαι ρε φίλε, τι γίνεται? Πού τι είσαι φιλαράκι μου, έχουμε τίποτα καλό? Έχουμε τίποτα καλό. Θέμα. Τι έχουμε? Παρασκευούλα ζάχαρη τάχα, καλή, παρασκευούλα μέλη τάχα. Ναι, ναι. Τάχα. Φίλε, σε άλλες περιπτώσεις, τέτοιο πενθήμερο δεν καθόταν με τίποτα. Για αρκετούς, έτσι. Γιατί και εμείς δεν θα είχαμε πενθήμερο, για παράδειγμα. Εντάξει. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, θα περνούσαμε καλά. Αν όλα πάνε καλά, την Τρίτη κάτσε και θα είμαι εγώ εκεί. Θα βγει βέβαια. Σιγάρε, Νίκο, σιγά. Σιγάρε, φιλέ, και ερχόμαστε εδώ πέρα και βαράμε κανένα γκασμάνα. Εντάξει. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, ρε φιλέ. Τι είπα, παιδιά, κοντό ψαλμό. Νίκο, πιστεύει είναι η μέρα τη κρίση σήμερα? Όχι, αύριο. Αύριο όχι. Θα είναι, αύριο. Θα έχουμε αύριο, αύριο εικόνα. Από ιδιωτική κλινική σίγουρα. Α, οκ, εντάξει. Ναι. Okay. Μα γι' αυτό δεν το ήξερα. Ναι, γι' αυτό πάμε εκεί, γιατί έχουμε, για να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Για να πάμε τίποτα σαν αυτά που έκανε Μαριλής, τα αποτελέσματα θα βγουν τον Ιούνιο. Θέμα είναι, φίλε, ότι ήδη δύο του στενού μα κύκλου έχουν κάνει τεστ. Κατάλαβε αυτό, είναι λίγο που αρχίζει να μα αγχώνει και εμά ω γύρω-γύρω, αλλά σε ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Εσύ και ο Μαριλής, να ορίστε καλά. Εγώ το βράδυ. Εγώ το βράδυ. Ναι, οκ. Okay. Για καλό και για κακό, ρε φίλε. Τώρα. Ναι, ναι, ξέρω, Νίκο, για καλό και για κακό. Πώ είσαι κατά τα άλλα, πώ νιώθει? Νορμάλ. Σαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Δηλαδή. Τίποτα. Ναι, τόσο καλά. Μπράβο. Πάντα τέτοια. Σε πολύ καλή κατάσταση. Έλα. Να, γιατί ωραία. Όχι, δεν κατάλαβα. Ωραία, ωραία, θα πρέπει όχι. Να έχω κάτι. Όχι, φιλαράκι μου, ίσα-ίσα. Α, αδελφέ μου, εντάξει. Ίσα-ίσα. Να πάνε όλα καλά. Λοιπόν. Να πάνε όλα καλά. Τι έχουμε, τι γίνεται? Έχουμε να σχολιάσουμε πράγματα. Τι έχουμε να σχολιάσουμε, Νίκο? Τίποτα. Θα πούμε μόνο για Άρη σήμερα, δύο ώρες. Θα πούμε για το χθεσινό 1-1 με την Ομόνοια. Όλα πάω κάρι. Όλα πάω κάρι on air, μπράβο. Ωραία, θα μιλήσουμε για τα κρούσματα του κορονοϊού, για το τι θα κάνει ο Άρης από εδώ και πέρα. Θα πούμε και για αυτά. Για μπάσκετ θα μιλήσουμε επίσης που έχει το Σαββατοκύριακο βέβαια. Αγωνιστική, Ηρακλής ΠΑΟΚ αύριο και δεν συμμαζεύεται και ο Άρης παίζει με το Μεσολόγγι Μπάξι, όπως βλέπω ότι γράφεται, και όχι Χαριλαοστρικού, που μάλλον είναι θέμα. Έτσι, ζητήματος τέλος πάντων τυπικού. Μια χαρά, φίλε, αυτά θα πούμε. Τι να πούμε. Η ομάδα γιατί θα πάει στο Αγρίνιο. Ορίστε. Η ομάδα γιατί θα πάει στο Αγρίνιο. Μπορεί και να το ξαναδοχεί, ρε φίλε. Δίπλα δεν είναι αυτά. Α, δίπλα το Μεσολόγγι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι κάνα μισά ώρα δεν πρέπει να είναι. Άντε, ρε. Ναι. Μάλιστα. Άμα το ξαναδοχεί το Ρωμάνι στο Αγρίνιο, πού να πάτε εμεί στο Μεσολόγγι τώρα? Εκεί πέρα κάτω, ξέρει, δεν είναι. Η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη. Δεν έχει και τα φοβερά καταλήματα, α πούμε. Εντάξει, το Αγρίνιο δεν είναι και ιδιαίτερο σαν πολύ. Εντάξει, το έχουμε ζήσει, είναι αλήθεια. Ναι. Έχει ένα πολύ ωραίο βαφλάδικο βέβαια κάτω. Βαφλάδικο, είναι κλασικό, είναι γνωστό το Αγρίνιο. Και, και το γνωστό μαγαζί που υπάρχει, και είτε είσαι ρεπόρτερ Άρη είτε είσαι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, θα πας για να φας παϊδάκια. Αυτά είναι σταθερές. Ναι, έχουν πει διάφοροι συνάδελφοι του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ ότι το συγκεκριμένο μαγαζί το έχουν τιμήσει πολλές φορές. Δηλαδή, κρίσιμη ημέρα στον ποδοσφαιρικό Άρη σήμερα. Έτσι, Νίκο, μπράβο, μου αρέσει. Γιατί περιμένουμε τα αποτελέσματα των τεστ που έγιναν σήμερα το πρωί. Σοκ, άλλα 7 κρούσματα. Ναι. Λοιπόν, ελπίζουμε όχι. Πρόσεξε, θα πω κάτι και θα το αφήσω. Δεν θα θεωρήσω πιθανό να υπάρξουν κι άλλα και προχωράμε. Λοιπόν, Νίκο, θα πω κάτι και θα το αφήσω. Είναι σαν κάτι, ξέρεις τι, ωραία, που βγαίνουν έτσι κάτι αέρια, που τα αφήνεις και φεύγεις. Αφήνεις έτσι ένα προπέτασμα καπνού πολύ θα κακό. Θα δούμε μέχρι το βράδυ. Αυτό, στα σανσέρ γίνεται συνήθως αυτό που σου λέω με το αέριο. Δηλαδή, περιμένεις και μόλις κατεβαίνεις το ρίχνεις, φεύγεις. Κατάλαβες. Μπορεί και να μην έχει κιόλας, θα δούμε. Εντάξει. Άντε, να πάνε όλα καλά. Έγιναν τα τεστ σήμερα το πρωί σε αυτούς που. Όχι σε αυτούς που έχουν βγει θετικοί, στους υπόλοιπους, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Και δεν μιλάμε μόνο για ποδοσφαιριστές, μιλάμε για το staff, μιλάμε για τους ανθρώπους της ομάδας, όλους τους πάντες. Μιλάμε για καμιά 25 άτομα σύνολο. Σίγουρα. Πάνω κάτω. Ναι. Κάπου εκεί που υποβλήθηκαν ζητές. Και το βράδυ κατά τις 10 πάλι θα. Όχι πάλι, γιατί την πρώτη φορά βασικά στις 10 τα περιμέναμε, στις 12 βγήκαν εν τέλει. Το βραδάκι τα περιμένουμε για να δούμε, ελπίζοντας ότι δεν θα υπάρξει άλλο κρούσμα, γιατί από τα απόψινά αποτελέσματα. Και από τα αποτελέσματα των τεστ που θα γίνουν την ερχόμενη Τρίτη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και η τύχη του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης. Mm-hmm. Διότι στον Αστέρα δεν είναι ότι ζουν σε μια γυάλα, βλέπουν τι γίνεται στον Άρη. Καλά, προφανώς. Και από ό,τι μαθαίνω, τους έχουν ζώσει λίγο τα φίδια. Φυσιολογικό δεν είναι, φίλε. Και αν δουν ότι βγουν και άλλα κρούσματα στον Άρη, τι παξιλωμένο, μακάρι να μην βγουν, δεν θα προκαλέσει με ένα εντύπωση αν αναβληθεί και το μάτσο επόμενη εβδομάδα. Αλλά όλα είναι ανοιχτά. Θα δούμε. Ας δούμε πρώτα τα απόψινά αποτελέσματα που θα βγουν από τις εξετάσεις που γίνανε σήμερα το πρωί. Και βλέπουμε. Θα μιλήσουμε και για τον ΠΑΟΚ που χθες τα έκανε λίγο μαντάρι με την Ομόνια. Όχι, Τούμπα. Ρε. Δεν είχε παιχνίδι, δεν μπερδεύεσαι. Είχε. Ηθοποιοί ήταν. Ηθοποιοί ήταν. Ηθοποιοί ήταν. Το μόνο σίγουρο στο πρώτο ημίχρονο. Ηθοποιοί ήταν αυτοί που δεν ήταν το παιχνίδι στο κανονικό, να ξέρεις. Το είδα. Είδα και λίγο την ΑΕΚ τη χάζεψε και αυτήν. Ναι. Και όλο τον πανικό που γίνεται μετά το χθεσινό αποτέλεσμα και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ. Πανικό, όχι στον ΠΑΟΚ, υπάρχει προβληματισμό, θα έλεγα.
Στην ΑΕΚ είναι. Ξέρεις τι βλέπω στον ΠΑΟΚ, το οποίο το βλέπω με έκπληξη γενικά στην περιραίωση ατμόσφαιρα. Ναι. Οι τσιρίδες έχουν μειωθεί πολύ. Και δεν το λέω για καλό αυτό, να ξέρεις. Δηλαδή, βλέπω απογοήτευση. Βλέπω σκυμμένα κεφάλια. Βλέπω κόσμο ο οποίος. Ρε παιδί μου, σου λέει, τι δεν του κάνει εντύπωση, ας πούμε. Δεν έχει. Γιατί πολύ είναι μια συνέχεια της κατάστασης γενικότερης στο τελευταίο διάστημα, λέω εγώ ως ουδέτερος παρατηρητής. Ναι, ρε παιδί μου, απλά δεν τον εμπνέει και η ομάδα γενικότερα. Δεν κάνει και κανένα δυο νίκες, ξέρεις, λίγο έτσι να πάρει τα πάνω του. Και ρε παιδί μου. Τους βλέπω λίγο όλους να πούμε. Εγώ βλέπω γενικότερα. Ξενερωμένους, απογοητευμένους, το οποίο σου λέω, όταν έχεις νεύρο και τσατίζεσαι. Ναι. Εντάξει, είναι δείγμα αντίδραση κι αυτό, ρε παιδί μου. Εντάξει. Όταν είσαι απογοητευμένος, ναι, σημαίνει ότι έχεις 20 χιλιάδες ψηλά. Λες, εντάξει, δεν υπάρχει σωτηρία εδώ πέρα, τελείωσε. Έχει, η πλειοψηφία είναι έτσι. Εγώ να πω αλλά... χθες νύσταξα στα ίσα και παλικαρίσα, δεν θα πω ψέματα. Εντάξει. Είχα ξαπλώσει εκεί πέρα το έβλεπα, ρε παιδί μου, το παιδί. Το πρώτο ημίχρονο ειδικά ήταν αγανάκτηση. Ναι. Εντάξει. Και στο δεύτερο, μόλις σοφάρισε εκεί πέρα. Ξέρεις λίγο αυτό το παιδάκι που μου αρέσει. Έχει αρχίσει να μου αρέσει αυτό το παιδάκι ο Μουργ. Και εμένα μου αρέσει αυτό, είναι ωραίο. Έχει ωραία στοιχεία. Είναι δαιμονάκος. Αν και στο πρώτο ημίχρονο βέβαια. Ναι. Δεν την έβινε πουθενά. Δηλαδή είχε μόνο λάθη στο πρώτο μέρος. Απλά είναι από αυτούς τους παίκτες που πολλές φορές έχεις βρει αντιπάλους και λες ρε εσύ, αυτός ωραίος παίκτης. Αυτό μου θυμίζει. Κατάλαβες. Είναι μια εξελιγμένη έκδοση του Πέλκα στα δικά μου μάτια. Δεν ξέρω ακόμα. Είναι πολύ νωρίς για να το πούμε. Μ' αρέσει, αλλά... είναι δαιμονάκος. Είναι, κινείται στο χώρο πολύ. Ναι, ρε παιδί μου. Σποράρι, και σου λέω αυτό που παίζει με κάποιο ομάδα, ξέρεις, Rapid Vienna για παράδειγμα, και έχει μπροστά έναν υδραυλικό ο οποίος είναι καλός παίκτης και βγαίνει και στον γκολ. Αυτό μου αρέσει δηλαδή ο συγκεκριμένος. Ωραία, και έχεις και ένα Ζίβκοβιτς, ο οποίος, όπως μου είπε και ένας φίλος, ο Ζίβκοβιτς δεν πρέπει να βγαίνει. Δηλαδή πρέπει είναι σαν τον Βαλμπουενά στο Ολυμπιακό ή σαν τον Μέση, ρε παιδί μου. Δηλαδή και σε κακή μέρα να είναι, επειδή είναι από τους λίγους που μπορεί να βάλει ένα κεφάλι κάτω, να περάσει δύο και να στείλει μέσα την μπάλα. Δεν τον βγάζεις. Εκεί κάπου εκεί που λες ότι πάει το παιχνίδι να πάρει λίγο ισοφάρις, άντε πάμε να το γυρίσουμε, βγάζει τον Ζίβκοβιτς και τον Μουργκ και αντίο το παιχνίδι μετά πάλι. Μετά φυλάκια, ναι, εντάξει. Okay. Και το προφανές βέβαια θα το πω, αλλά. Το ξέρουν όλοι το κέντρο σου πόσο προβληματικό μπορεί να είναι. Καλά, ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε. Ο Σβάμπ φαινόταν σαν να ήταν ο Ινιέστα και ο Τσάβι και ο τέτοιος μαζί. Έπαιζε για 4 άτομα. Οκ. Okay. Από τους λίγους που ξεχώρισαν ο Σβάμπ αυτός. Ο οποίος επίσης. Επειδή παλεύει μόνος του, βγαίνει και λίγο αρνητικά για την εικόνα του. Εμένα δεν μ' άρεσε τόσο. Για τα 375.000 το χρόνο που παίρνει ο Σβάμπ. Εντάξει. Εγώ θα πω ότι μέχρι τώρα τα έχει παίξει ήδη τα 375.000 το χρόνο. Λέω εγώ. Έχει πρόβλημα, ΠΑΟΚ, Νίκο. Έχει πρόβλημα. Έτσι, Νίκο, γι' αυτό ασχοληθούμε με τον μπάσκετ σήμερα. Εντάξει, να τα λύσουμε. Έχουμε ντέρμπι αύριο. Ωραία. Βέβαια. Και δεν σου λέω τίποτα. Γιατί σου λέω ότι θα θυμήθηκα τώρα. Τα είχα ξεχάσει την ημέρα με διάφορα άλλα πράγματα. Ναι. Και να πω ότι είχε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, τον ντέρμπι την Κυριακή. Εντάξει, έπεσε με τον Ολυμπιακό, ρε φίλε, και λε, οκ, okay, δεν μπορώ να του βάλω 90 λεπτά. Δεν θα σκάσει, έχει να παίξει Κυριακή παιχνίδι. Δεν το έχει, δεν έχει παιχνίδι. Α, στον ό,τι βγει. Δηλαδή. Ό,τι είναι να πάρει επιθετικά από μια ενέργεια είναι ο Ζίβκοβιτς. Δεν λάθος κάνω. Έτσι το βλέπω εγώ. Ναι, δηλαδή μπορεί ο Ζίβκοβιτς και ο Μουρκ. Αυτοί οι δύο. Που χθες δεν είχε σε καμιά μέρα φοβερή ο άνθρωπος, έτσι. Αλλά είναι παίκτες που μπορεί να δώσει μια στιγμή. Άστονα, δεν θα πάθει τίποτα. Έχει να ξαναπέξει την άλλη Πέμπτη μετά. Όλα καλά. Δεν παίζει Κυριακή. Να πει ότι έχω τον Ολυμπιακό και λίγο μαζεύτηκα. Απλά εγώ θεωρώ άδικο ω ουδέτερο παρατηρητή. Ναι, ναι, ναι. Ω απλό παρατηρητή. Ναι, 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 ναι. Και αντικειμενικά πριν πούμε στη διαδικασία τη καζούρα και τα λοιπά. Ναι. Ότι επειδή βλέπω πολύ κριτική στο Φερέιρα, δεν λέω ότι δεν φταίει, φταίει. Έχει κάνει και αυτό λάθη. Έχει κάνει λάθη, ρε φίλε, εντάξει. Έχει κάνει λάθη χθες, εννοείται. Ναι. Έχει κάνει κινήσεις που ούτε εγώ, ας πούμε, βλέποντας το παιχνίδι, δεν μπορούσα να τις καταλάβω. Δηλαδή, αυτό που λες με τον Ζίβκοβιτς είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Όταν παλεύεις για να πάρεις τη νίκη και βλέπεις το παιχνίδι πάει έτσι, δεν βγάζεις τον παίκτη που μπορείς να κάνει τη διαφορά εκείνη τη στιγμή. Έχει μια ενέργεια, ρε παιδί μου, έχει μια ατομική ενέργεια. Αυτό. Έχει το απρόβλεπτο που λέμε. Ακριβώς. Είναι ο game changer που μου αρέσει εμένα να λέω. Μπορεί να κλείσει τα μάτια και να στείλει την μπάλα στο γάμα. Μπορεί να το κάνει ή όχι. Μπορεί, σίγουρα μπορεί να το κάνει. Έχει άλλον μπορεί να το κάνει. Όχι, άστονα, όσο πάει. Και δεν βγάζεις. Και δεν πας, δεν κάνεις το μεγάλο λάθος που έκανε να βγάλεις δηλαδή και τον Ζίβκοβιτς και τον Μουρκ. Ναι, δηλαδή ο Μουρκ, ας πούμε, στο πρώτο ημίχρονο το παιδί τράκερνε. Εντάξει. Ναι. Τράκερνε με τους συμπαίκτες του, ρε φίλε. Δεν έφυγε να δώσει τα τρία μέτρα. Βγάλει να μπαίνει στο δεύτερο, τη στέλνει την μπάλα μέσα. Ανεβαίνει. Και μετά από 5 λεπτά τον βγάζεις. Θα μου πεις τώρα εμείς πάλι, γιατί δεν γουστάρω να το κάνω αυτό το πράγμα, με εκνευρίζει. Ωραία. Κάνουν στους προπονητές μετά το μάτς και κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Οκ. Okay. Αλλά ρε παιδί μου, προσπαθώ λίγο να σκεφτώ. Το πώς μπορεί να έχει στο μυαλό του την κατάσταση ο Φερέιρα και πολύ με προβληματίζει αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω. Δηλαδή είναι ένα χρόνο και στην ομάδα. Αλλά κάποια πράγματα άλλη, νομίζω ότι φαίνονται. Κάνει λάθη. Για να μάθει τη καρδιά των γραμμένων. Και ο συγχωρεμένος, ναι, οκ. Okay. αλλά απ' την άλλη, δεν πρέπει να παραβλέψουμε και το γεγονός ότι και ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να του δώσει κάτι παραπάνω όσον αφορά το υλικό.
Εννοείται για να δουλέψει, λέει. Εννοείται, πόσε φορέ δεν φταίει μόνο Φέρεϊρ αυτή τη στιγμή. Πόσο καιρό το λέμε εδώ πέρα, παρέα. Φταίει και ο Πάοκ, ο Ρέμπε φταίει, δεν ξέρω ποιο θέλει. Και εγώ το λέω, ρε φίλε, τόσο καιρό. Ότι... Γιατί το κέντρο του είναι γυμνό. Ναι, σου λέω αυτό το πράγμα, δεν σου λέω και εγώ όλο αυτό το διάστημα. Ότι το ρόστερ του Πάοκ φέτο, όσοι καλοπιάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, οκ, περάσανε. Το ρόστερ φέτο αυτό είναι. Δηλαδή και δεν έχεις φοβερές ποιοτικές επιλογές. Και τη Δευτέρα έτσι που ήμασταν είναι. Εκεί τα λέγαμε ότι μην σας παραπλανεί το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε 7 απουσίες και η ΑΕΚ είχε κάτι συγκεκριμένο με στο μυαλό της. Και ήταν γιώμα στη γιώμα. Ναι, και περίμενα χειρότερο πάω. Δεν ήταν κάτι αμάν αμάν. Εγώ στο μάτς με την ΑΕΚ περίμενα χειρότερο μάτς. Μου έκανε θετική εντύπωση η εικόνα άσχετα το αποτέλεσμα. Ωραία, μου έκανε θετική εντύπωση η εικόνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Ωραία. Αλλά και δεν μπορείς και το θες να μην το σημειώσεις σαν κάτι αρνητικό, γιατί πραγματικά. Εγώ ναι. Δεν ακούω τις σαχλαμάρες ότι η Ομόνια και μια χαρά ήταν η Ομόνια. Αρχή, μέση, τέλος είχε. Ωραία, έχει να προπονεί τον έχει 2 χρόνια. Εντάξει, στη βαρύ αμυντικά. Οκ, okay, δεν είχε μια φοβερή ποιότητα από τη μέση και μπροστά. Αλλά ευχαριστώ πολύ. Ούτε και εσύ έχεις μια φοβερή ποιότητα από τη μέση και μπροστά. Η Ομόνια ζήγησε. Όχι, όχι, κοίτα, έχεις ποιότητα από τη μέση και μπροστά. Δεν είναι ότι δεν έχεις. Αλλά η Ομόνια ζήγησε στο παιχνίδι και λέει ότι εγώ καλύτερο από τον Πάκ δεν είμαι. Άρα θα πάω να κάνω να κρατήσω το 0 και ότι πάρω μπροστά. Πήρα αυτό το οποίο ήθελε μπροστά. Έτσι. Έτσι είναι και αυτές τις ομάδες. Δεν είναι χαζή να έρθει να ανοιχτεί, γιατί αντιλαμβάνεται που παίζει και απέναντι σε ποιον παίζει. Και ο Πάκος γνωστόν είναι μια ομάδα που αν το δώσεις μπάλα μπορεί να κάνει παιχνίδι, αλλά δυσκολεύεται πολύ απέναντι σε τέτοιες άμυνες. Γι' αυτό δυσκολεύτηκε και με την ΑΕΚ και πήγαινε από τη γιώμα στη γιώμα. Δεν έχει κάθετο παιχνίδι. Του λείπει ο Ελκαντουρί. Δεν έχει. Συμφωνώ. Okay. Είναι προβλέψιμο. Το κάθετο παιχνίδι. Οκ, okay, μπορεί να σου δώσει ένα παίκτη ή να σου δώσει στοιχεία για κάθε το παιχνίδι, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή σου λείπει αυτό δεν μπορεί να παίξει κάθετα ή όταν μπαίνει αυτό παίζει κάθετα. Θέλω να πω ότι το κάθε το παιχνίδι για να το παίξει και να το έχει σαν μια λύση στην επίθεσή σου, να το έχει σαν μια εναλλακτική και σαν χαρακτηριστικό του παιχνιδιού σου, λέω εγώ, θέλει αρκετή δουλειά. Θέλει παίκτε, θέλει συνοχή, θέλει χημεία, θέλει ποιότητα. Εντάξει. Ο Πάκο αυτή δεν έχει τίποτα από αυτά. Δεν έχει τι μονάδε όμω για να το δουλέψει αυτή τη στιγμή. Και ο Πάκο σου λέει: είναι προβλήσιμο. Ξέρει ότι 8 στι 10 φορέ θα δει την μπάλα να πηγαίνει στο Γιαννούλη, να βγαίνει αριστερά έξω από την περιοχή και είτε να κάνει σέντρα είτε να ψάχνει τη διαγώνια πάσα μέσα στην περιοχή για κάποιον που έχει κάθετα. Μπορούμε να βάλουμε και ένα πλάσ ότι πολλέ φορέ ο Πάκο αυτό το πράγμα το κάνει πολύ γρήγορα. Δηλαδή στη φάση που κάνει το ξεκίνημα με το Τσόλακ που δεν τη θέλει την μπάλα μέσα ο Κράτσα, αλλά οκ, εντάξει, δεν τελείωσε πολύ καλά την μπάλα και δεν πήγε μέσα. Πήγε το τόφι του θεματοφύλακα. Το κάνει σε πολύ καλή ταχύτητα. Και το κάνει με καλή συνέπεια αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα πάω, το κάνει καλά, εγώ θα σου πω. Άσχετα σε διαβάζει ο αντίπαλος. Το κάνει σε ταχύτητα όταν βγαίνει στο transition και είναι σε ανισορροπία η αντίπαλη άμυνα. Ναι. Αλλά όταν η αντίπαλη άμυνα είναι οργανωμένη και πα στο σετ παιχνίδι και έχει θέμα. Μα όταν πα σε φίλε οργανωμένη άμυνα, Νίκο Παπαδόπουλο, δεν μπορεί να έχει μία επιλογή για να απειλήσει. Πρέπει να έχει διάφορε. Ο Πάκο έχει μία. Πάλι μία έχει. Και δεν έχει ατομική ποιότητα για να του δώσει μια άλλη λύση. Ή τέλο πάντων. Δεν μπορεί να βρει τον τρόπο να την εκμεταλλευτεί, ξέρω εγώ τι να σου πω. Με τον Κουράτη μην μπαίνει, όπω λένε κάποιοι, εγώ δεν υιοθετώ. Αλλά... Καλά. Αν βάλει ο Κράτη και 15 γκολ στο τέλο, μετά τι θα λένε οι ίδιοι. Θα πούν καλά, σίγουρα. Ναι, νωρίς ακόμα και για τον Τζόλο. Άσε τώρα. Εντάξει. Άσε τώρα. Τον έχουμε δει τον άνθρωπο τώρα 2-3 μάτς. Τον έχει φάει και το άγχος ότι πρέπει να βάλει γκολ γιατί αυτό το έχουν όλοι οι επιθετικοί. Δεν νομίζω ότι το έχει μόνο αυτό. Ότι πρέπει να βάλω και πρέπει να βάλω. Ωραία. Έχει και επίσης να σου πω και λίγο κάτι. Και ο Τζόλο δεν έχει κανέναν από πίσω του που να πει ότι άμα δεν βγαίνω. Για το ρόστερ που λέγαμε πριν. Ένα καλό να πει ότι θα έρθει και θα με φάει αυτό. Ναι. Ένας καλός φίλος της εκπομπής. Πολύ καλός φίλος. Της απογευματινής ζώνης γενικότερα. Ναι, 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 ναι. Ένας δάσκαλος του ποδοσφαίρου για μένα, και το λέω σοβαρά, μου λέει: μόλις βγεις, λέει, από το μικροβιολογικό, αν κολλήσεις, λέει, τι γίνεται, λέει. Και, λέει, καλό. Και η λύση που δίνει, λέει, πάτα κάθε μεσημέρι από μια γράπα, λέει, και μια χαρά θα είσαι. Ναι. Τελειώσαμε, αυτό είναι. Είναι και αυτό, Νίκο, ένα γιατροσόφι. Εγώ τώρα ένας, θα το χαρακτήριζα λίγο εγκάφετο ακροατή. Ναι. Στέλνει και λέει: αυτοί που ξέσκισαν τον Ένινγκ για έναν αποκλεισμό τώρα λένε πως δεν φταίει μόνο ο Φερέιρα. Έχει ένα πάτημα στο ερώτημά του. Κάπου έχει πατήσει, Νίκο, και έχει κάνει αυτό το ερώτημα. Εγώ για τον Ένινγκ, επειδή ο ακροατής προφανώς δεν με διαβάζει, ναι, ναι. Ούτε με ακούει, γιατί ναι. Ή μπορεί να τα κάνει και τα δύο να μην προσέχει τη λεπτομέρεια γενικότερα. Ή μπορεί να θέλει απλά να βάλει μια μπρίζα, Νίκο, έτσι. Σκέψου το και έτσι. Εντάξει, μπορεί να είναι απλά ένα σχόλιο. Και επειδή εσύ κάνει μαζί μου εκπομπές από πέρσι, ξέρεις ότι εγώ ποτέ δεν ήμουν ιδιαίτερο φαν του Ένινγκ. Ναι, αλλά δεν τον είπες και με το μαλλιά που σε φώναζα και το έλεγα ένα χρόνο και τσίριζα και μου έλεγε όχι, δεν είναι ωραίο, όχι. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει με το μαλί του Ρενίκο. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνει. Ξεκινάνε όλα, φιλέ. Βάφει το μαλί, είναι προβληματικό, δεν υπάρχει πώ να μην είναι. Έχει πρόβλημα. Και του Ένινγκ η απομάκρυνση δεν ήταν το θέμα μόνο του αποκλεισμού, ήταν η εικόνα που παρουσίαζε η ομάδα. Γιατί ήταν η εικόνα που παρουσίασε με τη Λαμία, είναι η δουλειά η οποία δεν γινόταν αυτή που έπρεπε στην προετοιμασία. Είναι η εικόνα στα φιλικά. Είναι πολλά πράγματα. Δεν ήταν μόνο ένα αποκλεισμό.
με τον Ένινγκ. Και με τον Ένινγκ τα σημάδια είχαν αρχίσει να φαίνονται από πέρυσι. Απλά αυτό που έσωσε πέρυσι τον Ένινγκ ήταν το ελαφρυντικό που είχε με το ρόστερ. Ότι δεν μπορούσε ο Άρης να κάνει μεταγραφές τον Ιανουάριο, ότι είχε κάποια θέματα. Πολλά πράγματα που ως ελαφρυντικά λειτουργήσαν θετικά υπέρ του Γερμανού. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Θα κλείσουμε το ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν. Φίλο, να πούμε το είπαμε. Δεν ενδιαφέρει κανένα. Θα πούμε και με τον κόσμο μετά, Ρενικό. Θα έχουμε και Κώστα Βασιλόπουλο λίγο πιο μετά, ελπίζω. Ωραία. Να κάνουμε κουβέντα. Ωραία. Θα έχουμε πράγματα για να μιλήσουμε. Θα έχουμε σήμερα, δεν έχουμε μιλήσει. Α, το πάρουμε και ένα τηλέφωνο και το Χρήστο. Ναι. Να μα πει πώ το είδε το Μάζ, δηλαδή. Για να ΠΑΟΚ θα μιλήσουμε. Δεν θα μιλήσουμε για Άρη. Να δούμε τι θα γίνει. Φυσικά, ρε φίλε. Ηρακλή ΠΑΟΚ και ρε φίλε αύριο. Έχω σταματάνε. Τι ώρα είναι αυτό. 7.30 ώρα σταματάνε όλα αύριο. Από αύριο είμαστε με μασκά. Α, ναι, από αύριο είμαστε. Και έξω. Από απόψε το βράδυ ουσιαστικά. Ναι, ναι, ουσιαστικά από τις 6 και μετά. Ναι, σωστά από αύριο. Ναι. Όχι, από το βράδυ, από το βράδυ μετά θα πάω να πιάνω ποτό, θα με κομπλέ, δεν θα με τη μάσκα. Όχι, μέχρι τις 12 είσαι κομπλέ, δεν έχει θέμα. Αυτό λέω. Μετά τις 12.30 μία εκεί πέρα είναι που ξεκινάνε τα νέα μέτρα. Όχι σήμερα, από αύριο. Ναι, από σε απόψε το βράδυ, ρε. Τα μεσάνυχτα. Μετά τα μεσάνυχτα. Μετά τα μεσάνυχτα, ρε. Τα νέα μέτρα ισχύουν από τις 6 το πρωί του Σαββάτου. Α, 6 το πρωί του Σαββάτου, εντάξει. Έτσι, μπράβο. Πρόσεξε, μάσκα παντού ή μόνο σε μέρη που έχει συνωστισμό. Παντού και στους εξωτερικούς χώρους. Φυσικά. Μπορεί. Έλα, ρε Γιώργη. Δηλαδή, εμείς τώρα, ας πούμε, μπορεί αύριο να πάμε φάμε έξω. Τρίτη μέρα με μάσκα και στο γραφείο πριν μάσκα, όλη την ώρα με το που ήρθαν οι συνάδελφοι, να ξέρεις. Για παράδειγμα, σου λέω ότι εμείς μπορεί να θέλουμε να πάμε φάμε έξω αύριο. Ναι. Τι θα κάνουμε. Λέει ότι όταν πηγαίνεις στο κατάστημα είσαι με μάσκα, τη βγάζεις όταν κάθεσαι στο τραπέζι για να φας. Μέχρι 4 άτομα. Α, δηλαδή, όταν έρχεται το φαγητό, τη βγάζουμε. Αναγκαστικά. Δεν έχει άλλη επιλογή. Δεν μπορείς να τα χώρεις το πριν από κάτω. Ωραία. Πριν το φαγητό μπορεί να έχει το ποτό. Ναι, ρε παιδί μου, όταν κάθεσαι στο τραπέζι, ρε παιδί μου, σου λέει, όταν φτάνεις στο κατάστημα και μπαίνεις μέσα, είσαι με τη μάσκα. Εντάξει. Όταν κάθεσαι λοιπόν στο τραπέζι σου, τη βγάζεις. Τα λέω. Εσαι πιάνει μια ιδέα δηλαδή τώρα. Εσαι πιάνει, φίλε, αυτή είναι η κατάσταση. Τι να σε κάνω. Τι να σε κάνω. Μου τρέχετε στα Γιάννενα, ωραία. Οι άλλοι πηγαίνανε στους σαμπάνιδες, στους μαμπάνιδες, μαζεύονται από εδώ, μαζεύονται από εκεί. Τι να κάνουμε τώρα, Νίκο, αυτά τα παιδάκια. Άστα τώρα αυτά τα παιδάκια. Αυτά τα παιδάκια. Άστα τώρα έγινε, τώρα τι κάνουμε. Λοιπόν. Διάλειμμα. Πάμε πριν και επιστρέφουμε σε λίγο, καλή φίλη και συνάδελφε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε, Νίκο, εδώ είμαστε, φιλαράκι μου. Εδώ, Basket City. Έλα ρε φίλε. Έλα, ρε, φίλε. Έχω και Χρύσανθο να ξέρει με τη μία σήμερα, πολύ εύκολο. Γεια σου, Χρύσανθε. Ναι. Γεια σου, όπα. Ναι. Παραπέντε κάνει. Ξέρω. Χρύσανθε. Χρύσανθε. Χάρηκα, ρε φίλε, και να σου πω λόγω, τα χαπάει πάρα πολύ καλά, ρε φίλε. Ειλικρινά τα χαπάει πάρα πολύ καλά. Κράτα και επιστρέφουμε. Όλα γίνονται για να παίζουν αυτές τις κομματάρες που έχω, ρε φίλε. Για να δούμε τώρα. Ναι. Ναι. Έλα, ρε φίλε, τώρα. Παρακαλώ, κυρία. Ναι, γεια σας, κύριε. Τι κάνετε. Με τη δεύτερη. Να σου πω λίγο κάτι. Είσαι αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος και δεν συμμαζεύεται, εντάξει, γιατί εγώ τα πήγα καλά πριν. Ναι. Δεν είχαμε σήμα καλό, κάτι γινόταν, η γραμμή ήταν περίεργη. Ναι, η γραμμή. Όλη τη μέρα στο κέντρο. Εγώ ξέρω ότι μόλις έχεις αναλάβει εκεί πέρα τα μουσουτού, δημιουργούνται ζητήματα. Ενώ ο προηγούμενος συγκολίτης από σένα ήταν πάρα πολύ καλός. Πολύ καλός, πολύ καλός. Πολύ καλός. Αλλά αυτές τις μέρες θα μείνει μακριά, δεν πειράζει. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ας μείνει εκεί που είναι. Θα δούμε. Μπορεί σύντομα να έχει το OK. Μπορεί και όχι. Δεν ξέρω πόσοι παίκτες του Άρη θα έχουν το OK. Τόσο βρωμένα τα πράγματα, ρε, όντως. Κοίταξε τώρα, επειδή ως γνωστόν οι άντρες είμαστε και λίγο φοβητσιάριδες. Αυτό είναι αλήθεια. Αρχίζουν φωνάει ο λαιμός μας. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Το στήθος μας, έχουμε δέκατα, τέτοια κτλ. Θα ξέρουμε το βράδυ, πάντως για τον Άρη. Mm-hmm. Μάλλον θα ξέρουμε και για τους υπόλοιπους από ό,τι έχω αντιληφθεί. Mm-hmm. Για μας δηλαδή. Οπότε θα ξέρουμε μια και καλή αν θα μας δείτε σύντομα ή αν θα πρέπει, γιατί δόξα τω Θεώ είμαστε ασυμπτωματικοί, αν θα πρέπει να μείνουμε σε καραντίνα ή όχι. Μάλιστα. Για την ομάδα είναι λίγο διαφορετικά τα ζητήματα και τα θέματα και τα πράγματα, καθώς θα εξαρτηθεί και το τι θα γίνει και με το επόμενο παιχνίδι. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Ας δούμε και ας ευχηθούμε το βράδυ να μην έχουμε παραπάνω από 7 ποδοσφαιριστές που έχουμε μέχρι τώρα, δηλαδή δεδομένους σίγουρους από την πρώτη φορά. Mm-hmm. Και να πάμε παρακάτω χωρίς επιπλέον κρούσματα. Γιατί αν υπάρξουν επιπλέον κρούσματα, τότε αυτομάτως καταλαβαίνει ο καθένας θα ανοίξει μια κουβέντα και για το αν θα γίνει το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης ή αν θα πρέπει ο Άρης να παίξει μεν, αλλά να παίξει με όσους παίκτες θα έχει στη διάθεση του τελικά ο Άκης Μάντζιος. Επειδή είναι λίγο πρωτοφανής η κατάσταση και δεν έχει ξαναγίνει με ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που γινόταν μέχρι τώρα ήταν ένα-δυο κρούσματα. Ναι, όντως. Απομονώνονταν αυτά τα κρούσματα και οι υπόλοιποι παίζανε. Mm-hmm. Επειδή δεν έχει ξαναγίνει λοιπόν με ομάδα σε τέτοια έκταση,
θα πρέπει να δούμε και τι ακριβώς θα συμβεί. Και για μένα είναι σημαντικό επίσης να δούμε, Νίκο και Νίκο, τι γίνεται με Απόλλωνα Σμύρνης και Γιάννενα. Γιατί σωστά, αν σωστά. Κάποιοι παίκτες του Άρη βρεθούν σήμερα θετικοί και είναι από αυτούς που ήταν στα Γιάννενα, προφανώς θα πρέπει να ξανατσεκαριστούν και οι παίκτες του Απόλλωνα. Ναι. Γιατί και σε μένα η σχετική οδηγία που υπήρχε είναι να κάνω το τεστ σήμερα αύριο, δηλαδή μετά την 6η-7η μέρα. Mm-hmm. Έτσι. Και εγώ δεν ήρθα σε επαφή πέρα από μια φωτογραφία και μια σύντηση 10 δευτερόλεπτα. Δεν ήρθα σε επαφή μια μισή ώρα να με κλωτσάει, να με φτύνει, να με ακουμπάει, να με πιάνει, να με κάνει. Ναι. Έτσι. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Όλα στο ποδοσφαιρικό Άρη περιστρέφονται γύρω από αυτό και είναι φυσιολογικό. Σίγουρα είναι μεγάλη αναποδιά για την ομάδα με τη θέση που βρίσκονταν, τον ενθουσιασμό και όλη την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί. Χρυσανθέ, να ρωτήσω και τον Νίκο. Να ρωτήσω και εσένα και τον Νίκο. Αυτοί οι οποίοι είναι μέχρι στιγμής κομπλέ, προπόνηση κάνουν κανονικά? Σε γκρουπ. Α, όπως ήταν τότε, μετά την πανδημία δηλαδή. Ναι, ναι, με πρωτόκολλα. Μπαίνουν και ένα από τα αυτοκίνητά τους μόνο και τέτοια πράγματα. Okay. Δεν πάνε στα αποδυτήρια. Τώρα δεν μπορώ να το καταλάβω βέβαια αυτό. Δεν πάει στα αποδυτήρια, αλλά μπορεί να τον πιάνει man to man και να τον πλωτσάει. Εντάξει, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Το καταλαβαίνει νομίζω ο καθένας αυτό. Όχι. Γιατί κάνουν μόνο φυσική κατάσταση. Δεν κάνουν κάτι άλλο αυτές τις μέρες. Δηλαδή κάνουν τρέξιμο. Δουλεύουν πάνω σε εντάσεις. Μπάλα. Μπάλα, όχι τώρα διεκδίκηση και τέτοια. Δεν έχουν τέτοια. Τηρούν το πρωτόκολλο. Δεν έχουν τέτοια. Και είναι χωρισμένοι σε τρία γκρουπ, τα οποία κοουτσάρουν ο Μάτζιος με τον Χωριανόπουλο και τον Αμαντίδη. Ωραία, εντάξει. Θα δούμε πώς θα πάει. Τώρα αγωνιστική δράση δεν έχουμε. Τίποτα άλλο από τα ζητήματα τα αναλύσαμε χθες, τα εξωαγωνιστικά, τα δικαστικά κτλ. Εδώ ένας φίλος της εκπομπής και συμπαραγωγός σου το μεσημέρι, καλός συνάδελφος, ρωτάει: δεν έχεις εκπομπή προληπτικά και οργώνεις όλη τη Θεσσαλονίκη? Αναρωτιέται εδώ ο συνάδελφος. Γεια σου, Στέργιο. Όχι, δεν την όργω στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω. Θα πάω να κάνω το τεστ σήμερα, στο βαθύλακο. Δεν ξέρω για το ρόλο. Στο βαθύλακο κόλλησα. Α, οκ. Γιατί ήρθα και πήρα το λάπτο μου, πέσουν μετά το γραφείο μου. Μάλιστα. Ο κακεντρεχής αυτός, ο καθημερινός, έχουν σε κοντινή θέα κρούσματα κορονοϊού. Σε κοντινή θέα? Τι εννοείς? Ναι. Δεν μπορώ να πω, αποκαλύψω παραπάνω. Οκ. Εντάξει. Θα έρθει τώρα από μένα, από το σπίτι και θα πάμε μετά μαζί. Ναι. Μάλιστα. Τίποτα άλλο? Οπότε δηλαδή, ουσιαστικά τα πάντα για τον Άρη είναι αυτό το κομμάτι, έτσι? Δεν έχουμε κάτι άλλο να περιμένουμε ή τίποτα που βγαίνει για άλλα ζητήματα? Μα όταν και σε εξωαγωνιστικό δεν έχουμε κάτι. Δηλαδή με τα γνωστά θέματά μας που έχουμε κατά καιρούς με ΕΠΟ κτλ. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι ήσυχα τα πράγματα. Βέβαια να πω εδώ κάτι, γιατί αρκετοί μου είπαν, γιατί δεν ήταν ο Άρης αυτές τις συναντήσεις που έγινε με Κλάτεμπερκ, με UEFA, FIFA κτλ. Ο Κλάτεμπερκ ξαναμίλησε με τους τέσσερις που τον επέλεξαν. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Και προφανώς πήγανε σε μια διαδικασία και εξομάλυνσαν, θέλεις, με όλα αυτά που κάνει και λέει ο Ολυμπιακός όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Με αυτούς δηλαδή ξανατοποθετήθηκε ο ρέφερι, ο αρχιδιαιτητής, ο κύριος Κλάτεμπερκ. Και το ίδιο έκανε και η UEFA και η FIFA με τους επικεφαλείς που μιλούσαν και πριν. Τώρα αν ο Άρης καταφέρει και πετύχει να είναι εκεί στην κορυφή ή στις πρώτες θέσεις, φαντάζομαι ότι και αυτό σιγά σιγά θα αξιώσει να είναι σε αυτές τις συναντήσεις και τις επαφές. Πάντως, ο Κλάτεμπερκ στην ερώτηση που του κάναμε στη συνέντευξη που έδωσε για το αν θα έχει ξένους διαιτητές ο Άρης ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι στην ουσία απάντησε ότι όντως όσο μένει εκεί η ομάδα ψηλά θα αντιμετωπίζεται με την ανάλογη προσοχή και τα σημαντικά παιχνίδια θα είναι περισσότερα για αυτόν. Αλλά είπε ότι γενικά θεωρεί ως σημαντικά παιχνίδια για όλες τις ομάδες και δεν αποκλείεται να έχουμε ξένους διαιτητές και σε παιχνίδια που δεν το περιμένουμε. Mm-hmm. Απ' την άλλη, εντάξει, είπα και τα γνωστά ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στον ένα διαιτητή και πρέπει και τώρα να κάνω αυτά. Νομίζω okay. Πολλές φορές τα λέμε και για δημόσιες σχέσεις. Okay. Δηλαδή, Europa League δεν είδες, θες Χρύσανθε? Είδες λίγο, δεν μπορεί. Φυσικά και είδα Europa League. Έτσι, μπράβο. Φυσικά και είδα ότι
έχει πολλά θέματα ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Τα είπα και με τον συμπαρουσιαστή μου το μεσημέρι. Mm-hmm. Φυσικά και θεωρώ ότι αν όσα γίνονται στον ΠΑΟΚ γίνονταν στον Άρη, θα είχε γίνει να μην πω τι, δεν μπορώ να πω τη λέξη, ακόμα ακούν και τα παιδιά. Δηλαδή να φύγει ο αρχηγός και να ξανάρθει. Να φύγει ο καλύτερος μου παίχτης, τρεις φορές να τον ανακοινώσω και τελικά να φύγει Δυναμό Ζάγκρεπ. Να έχω εκτός το μάτος στα πιο κρίσιμα παιχνίδια και μόλις αποκλείομαι από την Κράσνοντα να τον φέρνω πίσω και μετά από μια εβδομάδα που τον φέρνω πίσω να φεύγει. Να γίνεται αυτά με τα δελτία. Να υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση που με τους παίκτες που φεύγουν με ποσά τα οποία τα προηγούμενα χρόνια απορρίπτονταν τη γενέση τους. Γενικότερα νομίζω ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία μας κρατούν το ενδιαφέρον ζωντανό τώρα που ο Άρης δεν έχει παιχνίδια. Τα δελτία στο μεταξύ τα έχεις ξεχάσει με όσα έχουν γίνει το καλοκαίρι και μετά. Όταν άκουσα το ρέπε που είπε ότι η ομάδα από πέρσι λειτουργεί με επαγγελματισμό σε όλα τα επίπεδα. Ναι, ναι. Σωστά. Σωστά. Αυτό. Σωστά. Κοίταξε, για να το λέει ένα άνθρωπο που είναι καθημερινότητα, κάτι παραπάνω θα ξέρει από εμά. Εμεί δεν είμαστε καθημερινότητα, δεν ξέρουμε. Βέβαια. Έτσι, μπράβο. Βέβαια. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Χρήστε να πάνε όλα καλά, εύχομαι. Εντάξει, άμα θα έχει κάτι, ρε φίλε, που είναι για να το ανακοινώσει μεταξύ μα, όχι το δημοσίω, να το ενημερωθούμε έτσι για ό,τι και να γίνει. Να πάνε όλα καλά, ελπίζω. Αν είναι κάτι που ελπίζω να μην είναι κάτι. Θα το ανακοινώσουμε γιατί οποιοδήποτε ήρθε σε επαφή μαζί μας πρέπει να το γνωρίζει. Αυτό είναι κοινωνική ευθύνη, δεν είναι κάτι. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ ξαναλέω, δόξα τω Θεώ δεν έχω ούτε κάποιο σύμπτωμα, ούτε οτιδήποτε. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ξέρεις, παιδί μου, δεν το ξέρουμε. Αυτό πράγμα δεν είναι μια πλοίωση ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Πρέπει να προσέχουμε και αν δεν έχουμε τίποτα εμείς και το περάσουμε έτσι άλλες 7 μέρες. Γιατί σε ακόμα 7 μέρες σου λέει δεν έχει τίποτα. Περνάνε 14 μέρες και να κόλλησες, είσαι μια χαρά, γεια σου. Μπορεί κάποιος άλλος όμως να έχει κάποια επιπλοκή, κάποια επίπτωση, πρέπει να το ξέρει. Δεν είναι κάτι, δεν είναι λέπρα, δεν είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσεις κρυφό. Ίσα-ίσα, αν το κρατήσεις κρυφό θα κάνεις κακό. Ναι. Άντε να πάνε όλα καλά. Γεια σου, Χρήσανθε. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά, γεια σας. Καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστο Ζαλτίδη, καλέ φίλε και συνάδελφε Νίκο Παπαδόπουλε. Βεβαίως. Κορυφώνεται η αγωνία. Μέρα τεστ θα λέγαμε σήμερα, Νίκο, έτσι. Χαμός. Το βράδυ είναι μεγάλο. Κάτσε, εσύ είπες το έκανες ή θα πας να το κάνεις τώρα. Το βράδυ θα πάω να το κάνω. Α, το βράδυ. Θα πάω να το κάνω για να τελειώνουμε. Εγώ δεν έχω τίποτα. Θα πάει και εκεί, ρε. Λοιπόν, ανακοίνωσε το όλογο ελεονικό. Κάποιοι τα γράψαμε το μεσημέρι αυτά, φίλοι. Είναι γνωστά αυτά. Α, τα γράψατε. Κάτι τα γράψαμε και τον Hollowell, πώς τον λένε. Θες να μιλήσουμε για μπάσκετ, δηλαδή, Νίκο. Έχουμε 4 λεπτά μπροστά να μιλήσουμε για μπάσκετ, να ξέρεις και πολλά είναι. Δεν θέλω να κλείσουν όλοι τα ραδιόφωνα. Οι γραμμούλες είναι ανοιχτές για λίγο. Θα έχουμε λίγο Κώστα Βασιλόπουλο, ελπίζω μετά. Έτσι, γενικά να ξέρετε. 23-10-27-8-8-8. Αναβληθεί γιατί έχει 3 κρούσματα η Μπούργος. Μπορεί να έχει παραπάνω. 4, συγγνώμη. Το Λαύριο Ρεφλή έχει 11, απίστευτο. 9 παίκτες. Τρομερά. 9 παίκτες. Ωραία, θα περάσετε και στο μπάσκετ και εσείς τώρα που ξεκινάτε, μια χαρά. Να δείτε και εσείς την γλυκά τώρα. Έχω μια. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Όχι η υπόνοια. Πώς να πω τη λέξη, δεν μου έρχεται. Έχω την εντύπωση ότι στο μπάσκετ αργά ή γρήγορα λόγω κορονοϊού θα κλείσει. Να ξέρεις, έχω αυτή την. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μείνει εκτός στο μπάσκετ. Πολύ σιωδώς. Στο ποδόσφαιρο είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή. Στον μπάσκετ, ας πούμε, μετά δεν μπορεί να γίνει προπόνηση. Άμα ξεφύγει η κατάσταση με 2-3 κρούσματα, πώς να γίνει η προπόνηση. Δηλαδή τα πρωτόκολλα εκεί είναι πολύ περίεργα, ξέρω εγώ. Ή μάλλον εμένα μου φαίνεται πολύ πιο δύσκολο. Τι να σου πω, μπορεί να κάνω λάθος. Δεν ξέρω. 841 νέα κρούσματα, έχουμε... όπως ανακοίνωσε ο ΔΥ. Έχουμε σταθεροποιηθεί, μπράβο μας. Λοιπόν, 10 νέοι θάνατοι, από ό,τι βλέπω. 841 κρούσματα, λέει, στη χώρα, την οποία τα 76 συνδέονται με γνωστές ηρωές και 43 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 29.057, εκ των οποίων τα 55,5% είναι άντρες. Ωραία, 89 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Αυτά. Άρα το νούμερο που κρατάμε είναι 841. Πέσαμε λίγο σχέση με χθες, αλλά είμαστε πάνω κάτω στα ίδια είμαστε τώρα. Είναι πολύ δύσκολο. Και από αύριο, παιδιά, έτσι, παντού με μάσκα. Κρατάμε προστάσεις μέρος ασφαλής. Σωστός. Ναι, ποιος είναι. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο Τάσος είμαι. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, Τάσο. Λοιπόν, πολύ κρίμα αυτό ρε παιδιά τώρα. Τριήμερο τώρα και να μην έχουμε και αγώνα να κάτσουμε με την ησυχία μας, να χαζέψουμε, να δούμε τον Άρη μας, να δούμε τα... Δεν νομίζω ότι στοιχίζει τόσο πολύ στο μπάσκετ που θα αναβληθούν αγώνες.
όσο το ποδόσφαιρο. Εντάξει, την υγεία μας, την υγεία μας να έχουμε σε πρώτη φάση όλοι. Έτσι. Και μετά θα στρώσω τα πράγματα. Προφανώς. Ελπίζω. Προφανώς. Δεν το βλέπω όμως, φίλε μου, Νικόλα. Δεν το βλέπω. Ναι, νομίζω θα χρειαστούμε καιρό ακόμα. Πάρα πολύ. Εγώ νομίζω ότι αυτή η χρονιά θα περάσει έτσι. Θα περάσει νομίζω έτσι η κατάσταση. Θα είναι μια πολύ, πολύ, πολύ παράξενη χρονιά. Πάρα πολύ παράξενη χρονιά. Ναι. Δεν, νομίζω ότι και κάποιες και ομάδες που είναι να βρουν τη φόρμα δεν θα πάνε πίσω να κάνω. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης τώρα δεν ξέρω τι να συμπεράνω. Να συμπεράνω ότι είναι καλό ή να συμπεράνω ότι είναι κακό. Δεν ξέρω τι να πω. Κακό περισσότερο είναι. Προς το καλό ναι, πάω. Ναι. Κακό είναι αυτό που γίνεται προς τώρα. Προς το καλό πάω. Δεν είναι καλό. Ναι, είναι. Τώρα εντάξει μπήκε και αυτός. Ήταν κακό. Να σου πω κάτι. Αλλά... Από τη στιγμή που δεν μπορεί να δουλέψει η ομάδα όπως πρέπει είναι κακό. Δεν είναι ότι όλοι οι παίχτες είναι κάθε μέρα στο ορίσιο, δεν μπορούν να παίξουν, αλλά προπονούνται όλοι μαζί κανονικά. Έχει αλλάξει ο προγραμματισμός του Μάτζιου. Οι παίχτες κάνουν μόνο φυσική κατάσταση τις τελευταίες μέρες. Δεν μπορεί να κάνει τακτική. Μπορεί να δουλεύει πάνω σε ένα τομέα που χρειάζεται η ομάδα βελτίωση, αλλά δεν είναι αρκετό. Δεν είναι, όντως έτσι, έχεις δίκιο σε αυτό. Εντάξει, τώρα εμείς είμαστε λίγο πολύ απόξω, αλλά δεν ξέρω, δεν είναι τέτοιο. Και κάτσε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Τι ακριβώς θα γίνει. Τι ακριβώς θα γίνει, ναι. Αν δηλαδή άμα πάει πάνω από 10 άτομα, πόσο για να αναβληθεί και η επόμενη αγωνιστική με τον Δεν αστέρα. Ξέρουμε ακόμα, γιατί και η Super League διαχειρίζεται μια πρωτόγνωρη κατάσταση, τι θα γίνει με το μάτς σε κόντρα στον Αστέρα. Απλά το θέμα είναι ότι εφόσον ο Αστέρας έχει λόγο, νομίζω ότι θα πει και συνεχίσουν να αυξάνουν τα κρούσματα στον Άρη, νομίζω ότι θα ζητήσει την αναβολή του αγώνα. Ναι. Γιατί δεν άμα, το άμα έχουμε μαθαίνω από τον Αστέρα. Για μένα και και δύο ακόμα συμπτώματα να υπάρχουν και δύο, καλύτερα να αναβληθεί. Δεν λέει τίποτα. Εντάξει. Κοίτα, θα δούμε τι θα γίνει στα απόψινά αποτελέσματα και στα αποτελέσματα των τεστ που θα γίνουν την Τρίτη. Αν δεν έχουμε κάποιο κρούσμα σήμερα καινούριο στον Άρη μέχρι το βράδυ, από αύριο εβδομάδα νομίζω ότι θα επιστρέψει σε μια κανονικότητα στις προπονήσεις. Αν όμως έχει κρούσματα, τότε τα δεδομένα αλλάζουν. Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει. Τέλος πάντων, αυτά παιδιά. Καλό απόγευμα. Γεια σας, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ρε φίλε, είδες όλη κουβέντα για τον κορονοϊό, ρε Νίκο. Και εκεί που λέγαμε ότι θα έχουμε ξεπεράσει όλα και θα κάνουμε άλλες κουβέντες. Δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε όλα, Νίκο, πολύ δύσκολα. Και θυμάσαι που λέγαμε τότε μέσα στην καραντίνα ότι για τις ομάδες πώς θα είναι επιστρέφοντας και πώς η προπόνηση, πώς θα γίνεται και δεν ξέρω εγώ και δεν συμμαζεύεται. Ωραία, και τα βλέπουμε τώρα, ρε φίλε, όλα αυτά. Γιατί όταν επιστρέψανε την πρώτη καραντίνα, την μοναδική βασικά, ελπίζω μην έχουμε και δεύτερη. Σωστός. Ήμασταν ακόμα σε μια φάση που άπαντες βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ψηλού βαθμού ετοιμότητας και προσοχής. Θες να πεις ότι από ένα σημείο και μετά γίναμε λίγο τριαλαλό, συνάδελφε. Ενδεχομένως ναι. Γι' αυτό νομίζω ότι φτάνουμε ξανά σε αυτό το σημείο. Ναι. Περάσαμε και το καλοκαίρι. Ναι. Σου λέω πολύ ασυναίσθητα. Άσε τώρα, μην κοιτάς εμένα για σένα. Πολύ ασυναίσθητα. Λειτουργούσαν κανονικά. Μπορεί να κάνανε λίγο με τα μαντιλάκια τους, λίγο με το αντισηπτικό, αλλά λειτουργούσαν κανονικά. Αγκαλιές, φιλιά κτλ. Μάλιστα. Ορίστε, κύριε. Ναι. Μοσχοβητής. Μάλιστα. Τελικά δικαιώνομαι τις άρεσες. Πανηγυρικά. Τι σας είχα πει πριν ένα μήνα. Πρώτη Γρανάδα, δεύτερη Αϊτχόβεν και τώρα πλέον να συνταραντεύομαι. Ομόνια ΠΑΟΚ. Γιατί... Ήλπιζα ότι θα πάρω 6 βαθμούς από την Ομόνια, θα πάρω δηλαδή 1.200. Τα βγάζει και σε λεφτά εσύ, ναι, ωραίος. Δεν είναι τόσο τα λεφτά, λιγότερα. Το ζήτημα δεν ήταν να κερδίσω εγώ 2 φορές την Ομόνια. Το ζήτημα ήταν να κάνει τη ζημιά η Ομόνια σε ένα από τους άλλους δύο. Έστω ένα χείρε, παιδί μου. Στην έδρα της. Αλλά μου φαίνεται ότι θα γίνει αυτό. Τουλάχιστον χαριτολογώντας είπα στο Σταύρο σήμερα ότι βγάλαμε τα μισά έξοδα της χρονιάς από αεροπορικά εισιτήρια και μετακινήσεις και ξενοδοχεία, γιατί πήραμε χθες το μόνο θετικό δηλαδή ήταν 290 χιλιάρικα. Η νίκη τελικά είναι 590 χιλιάρικα. Ρε κάθεται και τα τσεκάρει όλα πόσο τη βγαίνουν ακριβώς. Για πες, ναι. Ναι ρε φίλε, ναι. Είναι 590 χιλιάρικα. Γιατί άσχημα είναι μια νίκη που σου αφήνει ένα 600. Όχι βέβαια. Πλάκα κάνεις τώρα. Άλλοι που κάνουν budget με 1.200. Πλάκα κάνεις. Να σε μπάλα δεν παίζεις τώρα και άσε τα 1.200 και το ένα και τα άλλο. Δεν στρίβεις. Κλείσε μου ρε Κύπριε μια απορία. Συγγνώμη. Έλα. Κύπριε. Γιατί ρε εσύ, πώς γίνεται να φοράει πράσινα σε ένα μάτς και σε άλλο μάτς να φοράει όλα. Καλή απορία, και εγώ την είχα χθες όταν είδα με τα κόκκινα.
Δηλαδή το έπρεπε πατριφίλη με κόκκινη στολή. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μόνο οδηγάτε με αριστερό, από δεξιά. Έχετε τις πιο άσχημες γυναίκες. Σταμάτα ρε με τις γυναίκες, σταμάτα. Είστε πάμπλουτοι. Είστε, μη πω τώρα, δηλαδή, οι Τουρκοκύπροι πρέπει να υπέφεραν πάρα πολλά και δεν τους γουστάρω φυσικά, εννοείται. Ναι. Άρα, δηλαδή, η Ομόνοια είναι σαν να λέμε τώρα, ρε παιδί μου, με το ΑΠΟΕΛ, δεν συγκρίνεται, ρε παιδί μου, ΑΠΟΕΛ, είναι άλλη διάσταση λογικά. Είναι έτσι, η τρίτη εμφάνισή της, ρε. Δεν παιδί μου, αλλά πώς γίνεται από πράσινα πας κόκκινο. Πράσινα, με κολλάς, αν μου λες Παναθηναϊκός έχει τρίτη εμφάνιση, εντάξει και ο ΠΑΟΚ είχε μοβ μια χρονιά με εγκομίτη, αλλά εντάξει, μοβ. Όχι, δηλαδή σαν να πάρει κυτρινό μαύρο ΠΑΟΚ, να μου πεις ο ΠΑΟΚ και κυτρινό μαύρο με τρίτη στολή, είναι δυνατόν. Δεν έχει να κάνει με το χρώμα τώρα πράσινο κόκκινο. Πώς, αφού εταιρείες ορίζουν τις στολές. Μα ο βασικός αντίπαλος Ομόνοιας έχει κόκκινο. Γιατί λες, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ να βάλει κυτρινό μαύρο. Δεν είναι κόκκινο, είναι το ΑΠΟΕΛ που είναι το μπλε και το κίτρινο. Φρέχτες κόκκινα με φορούσε. Ναι, οκ, okay, είναι τρίτη εμφάνιση. Και ο Άρης έχει γαλάζια. Όλα κόκκινα, όλα κόκκινα. Όλα κόκκινα. Προφανώς πάντα έχω μπερδέψει λόγω ελληνικού, ναι. Μπορεί. Δεν σου σταμάτα. Πάντως και εγώ είχα την ίδια πορεία, να ξέρεις, θες βλέποντας σου, λέω καλά ρε, αυτή κόκκινα φοράνε. Ναι, δεν κόλλησε. Είναι η τρίτη εμφάνιση. Ναι. Ναι, απλά... και ένα τριφύλι τώρα να πούμε, τι γίνεται να λέω ρε γάμα. Ναι, τέλος πάντων. Τριφύλι κόκκινο. Αλλά... δεν το κέρδισες. Λοιπόν, Μοσχοβίτη πρόβλεψη τώρα στα ίσα. Ναι. Ένα πόντο. Τον ΠΑΟΚ δεν έχω κάνει να δυσκολέψει τη Γρανάδα. Δεν λέω τώρα για αποτέλεσμα. Να δυσκολεύει να κάνει, δηλαδή να πεις ωραία εμφάνιση. Και συγκινήθηκα τώρα που βλέπω αυτοδιοικητικά συνεδρία. Ο Μάτος ρε φίλε έβαλε 26 γκολ. Ναι, 26, δεν μπράβο. Δεν λίγα ρε φίλε. 26 γκολ σε 164 συμμετοχές ρε φίλε. Ναι. Σιλέ, να σου πω κάτι για αυτό που λες για την Γρανάδα. Και δεν έχει να κάνει ούτε, ναι, για το... ούτε σαν δικαιολογία, ούτε, σαν... ούτε τίποτα. Γενικά, εγώ τουλάχιστον έτσι τα βλέπω. Μπορεί να κάνω λάθος. Είναι τόσο αλλοπρόσαλα τα πράγματα στις περισσότερες ομάδες, που ρε παιδί μου, δεν ξέρω πιο μετά σεζόν τι θα γίνει. Αλλά τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, για κανέναν δεν μπορείς να βάλεις το χέρι στη φωτιά. Δηλαδή, εγώ για να σου πω την αλήθεια, δεν μου κάνει καμία εντύπωση να πάω και κερδίσει 1-3 με στη Γρανάδα. Κατάλαβες αυτό το λέω. Δεν σου λέω ότι θα γίνει. Ναι, σου λέω ναι, ότι δεν μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου. Λίγο, έτσι, εξόψεως λίγο τα αποτελέσματα του χθεσινού γύρω πάλι. Βεβαίως. Αποτελέσματα. Ναι. Καταρχήν, εγώ σήμερα έμαθα ότι η Γρανάδα έχει τρεις δανεικούς από τη Manchester City, πεθαράδες. Τα λίμα της Manchester City που δεν είναι λίμο, δηλαδή σαν αυτό που πήραμε εμείς από την Μπαρτσελόνα. Βιάζεστε και γι' αυτό. Βιάζεστε. Και έχει τρεις ντόπιους που είναι πασταράδες, τσιρικάδες. Ναι. Εγώ δεν το είπα τυχαία ότι θα βγει πρώτη η Γρανάδα και όχι η Αιτχόβεν που είναι το βαρύ. Παρόλο η Αιτχόβεν είναι πρώτη στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το προσπερνάει τον Άγιαξ. Θα μου πεις εντάξει, αυτοί οι δύο πάνω κάτω τα ίδια είναι κάθε χρόνο. Δηλαδή δεν έχουν μεγάλη διαφορά πάνω από σύμπλη 5 βαθμούς. Ναι. Αλλά πάω δηλαδή τι πιστεύεις τώρα, πώς θα κόβεις, δηλαδή θα φτάσει 8 πόντους. Δεν ξέρω, το χθεσινό είναι, του βάζει δύσκολα. Δεν ξέρω, σου λέω. Δεν ξέρω. Του βάζει πάρα πολύ δύσκολα. Το χθεσινό δηλαδή, τον πάει δηλαδή, πίσω. Μια στιγμή δηλαδή το έκλεισα και άγριες μέλισσες και άλλαξα δηλαδή πολλές θέσεις στον καναπέ. Για να αλλάξω το γούρι και έγινε το 1-1, το κλείνω και μετά ακούω ότι έγινε αλλαγή ο Ζήκοβιτς και λέω τι γίνεται ρε, τι κάνει ρε ο τρελός. Το είπαμε αρκετή αυτό βλέποντα το παιχνίδι. Καταρχήν όταν σου λένε 6-5 αλλαγές, ποιος σου λέει ότι τα ηλίκη πρέπει να τις κάνεις και τις 5. Έλατε. Δεν είναι μπάσκετ το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Συμφωνούμε. Και τις περισσότερες φορές όταν κάνεις 5 αλλαγές πιο πολύ μπερδεύεις την κατάσταση παρά τη βοηθάς. Α, μπράβο, με αυτή τη λογική δεν είναι μπάσκετ το ποδόσφαιρο, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν είναι. Άντε στο μπάσκετ μπαινοβγαίνουν, ας πούμε, εντάξει. Ναι. Δηλαδή μπορεί να βάλεις ένα παίχτη μόνο και μόνο για ένα screen, ας πούμε, και να ξανατον βάλεις στον πάγκο. Αλλά η μπάλα είναι μπάλα, δηλαδή δεν γίνεται να σπάσει το ρυθμό. Αυτός δηλαδή το έχει το ριζικό του, να σπάει το ρυθμό του. Εγώ ξέρεις, τον Μπαλάσκα είχαμε και ήμουν τόσο αφαιρεβάμων που έλεγα ρε παιδιά εντάξει μην βρίζετε τους παίχτες. Ποτέ δεν έβρισα παίχτες στη ζωή μου. Σε ό,τι έχω ιερό στορκίζομαι σου λέω. Και μάνες παιδιά και μάνες.
Καλά, εννοείται αυτό, δεν το συζητάω, ρε φίλε. Ξαναβρήσανε μάνες. Το μου έγκλημα ήταν ότι, εντάξει, έλεγα το ανέσχυντο για τους γάβρους, εντάξει. Πώς το πάθαμε, είδες, ό,τι λες το παθαίνεις. Σιλέ μου, να είσαι καλά. Παιδιά, φύγε πολλά. Να είσαι καλά, καλό σου κου. Λοιπόν, αυτά και από τον καλό φίλο. Δεν θα πω συνάδελφο. Τι είπες, Νίκο, τι πήγες να πεις. Ο άνθρωπος που έχει πει στον αέρα, έχει αναφέρει το όνομα της ηθοποιού που παίζει σ' Άγριες Μέλες και την έχει πει και Τσίου. Γιατί Τσίου τη λένε σειρά. Την τέτοια, πώς τη λένε την πρωταγωνίστρια. Α, Κίτσιου, Μαρία Κίτσιου. Και Κίτσιου. Την έχει πει και Τσίου. Ο Σπυρόπουλος των ακροατών. Ο Αλέξης Σπυρόπουλος. Μάλιστα. Νίκο, θα πάμε διάλειμμα, φίλε. Να πάμε. Θα πάμε διάλειμμα. Να ξέρεις ότι μαζί μας φυσικά είναι istichiman.gr. Με το καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα με ρουλέτα και blackjack, για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρες στιγμές διασκέδασης, όπου και αν είστε έχετε μαζί σας και το καζίνο σας από τη στοίχημα.gr. Φυσικά μαζί μας, Νίκο, είναι και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι διαφορετικό. Απευθύνω στους γονείς που θέλετε κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική. Οικαστικά πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 697-230-121 τηλέφωνο επικοινωνίας. Θα πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο, Νίκο Παπαδόπουλε, για να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είπαμε κάποια πράγματα έτσι στο ξεκίνημα για όσα είδαμε χθες στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ομόνοια, αλλά όπως έχουμε πει αρκετές φορές με τον Κώστα τον Βασιλόπουλο. Στον ΠΑΟΚ δεν βαριέσαι ποτέ, οπότε αυτά που γίνανε χθες έγιναν, περάσανε. Θεωρητικά σήμερα θα μένουμε σε αυτά, αλλά σήμερα έχουμε συζητήσουμε κι άλλα από αυτά που γίνονται. Κώστα, καλησπέρα. Βεβαίως, καλησπέρα. Νομίζω ότι το Ιατάκα. Φροντίζει. Δεν αλλάζει αυτό. ΠΑΟΚ είναι δομημένο για να μην σε κάνει να βαριέσαι ποτέ. Ναι, σωστά. Αφού πρώτα εξαντλεί τα όρια της υπομονής σου, ας πούμε, και των ψυχολογικών τεστ που είσαι υποβάλει συχνά πυκνά. Δεν σε αφήνουν να βαρεθείς ποτέ και αλλάζει θεματολογία και η ατζέντα συνέχεια. Mm-hmm. Ναι, ναι. Κοίταξε, για μένα προσωπικά το ότι ο Μάτος φεύγει, ναι, μόνο έκπληξη δεν είναι. Αντίθετα, θα ήταν έκπληξη το ενδεχόμενο να εξαντλούσε το συμβόλαιο του στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Mm-hmm. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Όποιος ακούει ή όποιος διαβάζει το ξέρει, θεωρούσα αδύνατο να μείνει ο Μάτος στον ΠΑΟΚ χωρίς διαιτές συμβόλαιο. Ναι. Σαφώς και το πρόβλημα με την υγεία του πατέρα του, με την υγεία του πατέρα του, είναι σοβαρό και τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι δηλαδή που αμφισβητείται ή κάτι που μπορεί να μπει σε συζήτηση. Είναι ένα υπαρκτό, πολύ σοβαρό πρόβλημα για να επεκτηθούμε τον ανθρώπου περαστικά και ό,τι καλύτερο. Από την άλλη όμως, όταν ξεκίνησαν το καλοκαίρι συζητήσεις του Μάτος με τον ΠΑΟΚ, Νικό, το θέμα δεν ήταν ο πατέρας του. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν δεχόταν με τίποτε να μείνει στην Τούμπα για ένα χρόνο. Ναι. Αυτό είναι κάτι τώρα που ο λόγος μου απέναντι στο λόγο κανένας, γιατί κανένας θα τον πάω ούτε θα το διαψεύσει ούτε θα το επιβεβαιώσει. Ο Μάτος ήθελε διαιτές συμβόλαιο. Το έψαξε στη Βραζιλία. Το ομολόγησε ο ίδιος ότι το έψαχνε στη Βραζιλία. Σωστά. Ναι, σωστά. Την μέρα που αποφασίστηκε να επιστρέψει μετά την Κράσνονταρ, δήλωσε ότι εγώ ήμουν έτοιμος να φύγω για τη Βραζιλία. Ναι. Λοιπόν, άλλαξαν τα πλάνα, θεώρησε ότι θα του δοθεί ενδεχομένως διαιτές συμβόλαιο, τέτοια συζήτηση δεν έγινε ποτέ. Δεν υπάρχει άλλωστε εισήγηση ούτε από τον προπονητή ούτε από το Ρέμπε για τέτοιο για νέο συμβόλαιο. Και έμεινε η μονοετής ανανέωση που ήρθε ως αποτέλεσμα των συμμετοχών που συμπλήρωσε στη διάρκεια της περσινής χρονιάς. Ναι. Κατανοητό. Ο Μάτος, διαπιστώνοντας ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις να επεκταθεί το συμβόλαιό του, αναζήτησε συμβόλαιο στη Βραζιλία για να είναι κοντά στον πατέρα του, αλλά να είναι και διάρκεια 2 ετών. Διάρκειας 2 ετών. Πέστρινε το παιχνίδι, ενημέρωσε την τεχνική ηγεσία, είχε μια επικοινωνία με τον κύριο Σαββίδη, με τον πρόεδρο της ΠΑΕ και τον ιδιοκτήτη, τον Ιβάν Σαββίδη, στην οποία έθεσε θέμα αποχώρησής του άμεσα από την ομάδα, διότι είχε ένα διαιτές συμβόλαιο από τη Βάσκο, την ομάδα της, από την οποία, της πόλης από την οποία κατάγεται, ναι, και ότι θέλει να γίνει σεβαστή η επιθυμία του, να μείνει ελεύθερος. Ο ΠΑΟΚ θα εισπράξει κάποιο ποσό, απλά
δεν θα πληρώσει το υπόλοιπο του συμβολέου για τη φετινή χρονιά, που δεν είναι και ένας καταφρόνων το ποσό, με φορείες αυτά κτλ. Είναι κοντά στο εκατομμύριο. Mm-hmm. Απλά Κώστα νομίζω ότι έκανε λίγο έκπληξη. Πραγματικότητα. Γι' αυτό και λέω, mm-hmm. δεν πέφτω. Τι έκανε έκπληξη. Έκανε έκπληξη το timing. Όχι αυτό το οποίο. Το story όπως το περιγράφει. Η φυσιολογική εξέλιξη είναι αυτή η οποία βλέπουμε να γίνεται. Απλά το timing στη λογική ότι ήταν εκτός ομάδας, επέστρεψε, άρχισε να παίζει και τώρα πάλι έρχεται μια τέτοια κατάσταση και ο παίκτης αναμένεται να φύγει. Θα μπορούσε να έχει γίνει πιο πριν αυτό. Απλά το timing τώρα είναι λίγο περίεργο. Έτσι με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται. Όλα είναι περίεργα. Όταν δεν παρουσιάζεται σωστά το θέμα, είναι περίεργο. Δηλαδή ναι. Εντάξει, okay. Τώρα με βάζει σε πειρασμό να πω πράγματα που δεν θέλω να πω. Mm-hmm. Δηλαδή, επέστρεψε. Μα έπρεπε να περάσει το μάτι της Θράσου. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν με τίποτα ότι αν έπαιζε με την Θράσου με δερομάτως θα παίρνω στο ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Αυτά για μένα στο δικό μου μυαλό είναι αδιανόητα, να ξέρεις. Ναι. Ότι θα έπαιζε ένας παίκτης και θα περνούσε ΠΑΟΚ. Ναι. Okay. Μακάρι να τόσο εύκολο βασικά και να περνούσε. Και όντως να έπαιζε και να περνούσε. Μπορεί να περνούσε. Μπορεί να περνούσε. Δεν λέω ότι δεν θα περνούσε. Mm-hmm. Όχι. Δεν λέω όμως ότι θα περνούσε ο ΠΑΟΚ αν έπαιζε ο Μάτος. Ναι. Ναι. Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ο Σούπερ Μάτος, ναι. ένας παίκτης στον οποίο βγάζω το καπέλο, η προσφορά του είναι πάρα πολύ σημαντική όσο αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να πάψουμε όμως αυτή την ομάδα να ηρωποιούμε πρόσωπα. Κανείς δεν είναι ήρωας του ΠΑΟΚ. Κανείς δεν έπαιξε αυτή την ομάδα με το μηδέν. Και δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό στην εποχή του άκρατου επαγγελματισμού. Είτε mm. μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Μιλάμε για άκρατο επαγγελματισμό. Όλοι πληρώνονται. Στελέχοι, πάλι ποδοσφαιριστές, προπονητές, φροντιστές, θεραπευτές, γιατροί, όλοι. Λοιπόν, και αυτό πρέπει να γίνεται. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό το όπου αυτός είναι γεννημένος για να μείνει εδώ. Όποιος είναι γεννημένος για να μείνει εδώ, μένει εδώ. Δεν πάει πιθανά. Δεν υπάρχει αυτό. Άλλο όμως αυτό και άλλο η προσφορά. Γιατί τώρα θα ακούει κάποιος και θα πει πάρε τι λέει ο Βασιλόπουλος για να μας πει ότι ο Μάτος δεν προσέφερε. Πάρα πολλά. Ο Μάτος προσέφερε πάρα πολλά. Το βγάζω το καπέλο. Το τίμησε. Είναι στην ομάδα που μένει με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Mm. Με τα πρωταθλήματα, με τα κύπελα, με τον ντάμπλ, με τα ήττα, με όλα. Δεν βρίσκει τώρα έδαφος στην επαγγελματική του σταδιοδρομία και στην οικονομική του αποκατάσταση όπως αυτός την έχει στο μυαλό του και αποχωρεί. Πιστεύει κανείς ότι θα κάτσει παίκτης στον ΠΑΟΚ ή σε κάποια ομάδα έτσι γιατί την αγαπάει. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουμε πού είμαστε σιγά σιγά. Δύσκολα. Δεν υπάρχουν αυτά. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά έχουν τελειώσει. Να καθίσει με λιγότερα, να καθίσει με μια προοπτική, να καθίσει γιατί θα έχει μια υπόσχεση. Οι παίκτες αλλιώς δεν συνεργάζονται με τις ομάδες. Ούτε οι προπονητές, ούτε και κανένας. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί που βάζουν το συνέστημα πάνω από το συμφέρον, το κέρδος και την επαγγελματική τους υπόσταση. Και αυτό θα πρέπει να κάνει και ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Όχι να γυρίζει την πλάτη σε προσφορές, αξίες και ιστορία. Όχι. Μεγάλο όχι. Mm-hmm. Όχι όμως και στην ειδοποίηση προσώπων που έχουν καθαρά επαγγελματική υπόσταση. Ο Μάτος θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κάθε φιλάθλου, ο οποίος αναγνωρίζει την προσφορά του σε αυτή την ομάδα. Από εκεί και πέρα δημιουργήθηκαν καταστάσεις το καλοκαίρι, οι οποίες δεν απαντήθηκαν. Ή μάλλον απαντήθηκαν από την πλευρά του Μάτος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο προπονητής δεν τον ήθελε. Αν τον ήθελε, δεν θα τον είχε εκτός αποστολής στα παιχνίδια με την Κράσνονταρ, στο παιχνίδι με την Μπεσίκτα, στο παιχνίδι με την Μπενφίκα, σωστά. Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Που, η λογική τι λέει, ότι τον ήθελε αλλά τον άφηνε εκτός αποστολής. Την αλήθεια λοιπόν για την σχέση του παίκτη με τον Φερέιρα την είπε μόνο ο Μάτος, ο οποίος είπε στις δηλώσεις του την ίδια μέρα που έκανε δηλώσεις ο Φερέιρα ότι εγώ το ψάχνω να βρω ομάδα στη Βραζιλία. Μα αν τον ήθελε προπονητής γιατί ήρθε να βρει ομάδα στη Βραζιλία. Ήμουν έτοιμος να φύγω. Ναι. Εντάξει, έχουν μείνει κάποια πράγματα αναπάντητα και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα λάθος του οργανισμού, του ασφαλματος οργανισμού, που θα πρέπει κάποια στιγμή να διορθωθεί. Όχι κουτσομπολιό, προς Θεού, όχι στο κουτσομπολιό, αλλά ναι στην ενημέρωση η οποία θα δίνει την πραγματική εικόνα και την πραγματική διάσταση
των καταστάσεων. Ο Μάτος δεν ήταν εδώ πνευματικά. Και γι' αυτό δεν τον υπολόγιζε και προπονητής. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί δεν καταγράφεται όπως είναι τα πράγματα, αυτό δεν το ξέρω, δεν είναι δική μου δουλειά. Είναι δουλειά της ΠΑΕ. Αυτό που λέω είναι ότι δεν με εκπλήσει καθόλου. Ήμουν βέβαιος 100% ότι ο Μάτος δεν θα εξαντλούσε το. Και αν δεν γινόταν τώρα, θα γινόταν σε ένα μήνα, δεν γινόταν σε ένα μήνα. Θα γινόταν τον Ιανουάριο. Mm-hmm. Ναι, ναι. Μάλιστα. Από τα χθεσινά, είναι έκπληξη εικόνα το αποτέλεσμα. Είναι σίγουρα ένα αποτέλεσμα κακό όσον αφορά το ξεκίνημα στους ομίλους του Europa League. Και κόντρα σε έναν αντίπολο που θεωρητικά θες 6 βαθμούς. Θεωρητικά τουλάχιστον, γιατί θα δούμε πώς θα πάει ο όμιλος από εδώ και πέρα. Ναι, έτσι είναι. Και πρακτικά και θεωρητικά 6 βαθμούς ήταν αυτό που χτυπάω. Ναι. Με την Ομόνια έπαιζε. Δεν έπαιζε με την Τσέλσι. Mm-hmm. Με μια Ομόνια που ήρθε να παίξει Νίκο με μισό σεντερφόρ. Μισό. Ναι. Με μισό φόρ έπαιξε χθες. Mm-hmm. Και πάω και είχε 3 παίκτες στόπερ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ίσως ανήκω στους αόματους που δεν μπορούν να δουν τα χρώματα. Όπως είπε ο προπονητής. Σωστά. Τι να πω, μπορεί να ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Ναι. Σαφώς και ο προπονητής είναι πιο ειδικός από τον κάθε δημοσιογράφο που στο κάτω-κάτω μπορεί και να μην αντιλαμβάνεται την κίνηση σε μια ομάδα ή να μην έχει καμία ποδοσφαιρική αίσθηση. Χθες είδαμε ένα ΠΑΟΚ να παίζει με 3 παίκτες πίσω αντί να γεμίσει την περιοχή. Όχι από την αρχή του αγώνα, αν θέλεις. Έτσι το είδε, έτσι το ξεκίνησε. Πολύ καλά έκανε. Στην πορεία όμως, όταν δεν δέχεσαι καμία απειλή από τον αντίπαλο, όταν έχεις δεχτεί ένα γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα, στην πρώτη του ευκαιρία, όταν ρισκάρεις για να κερδίσεις το παιχνίδι, τι είναι το πιο πρακτικό είναι να κάνει αυτό που έκανε και με την ΑΕΚ. Στο ΆΚΑ το έκανε, χθες δεν το έκανε. Βγάζει ένα στόπερ, γυρνίζεις την περιοχή, παίζεις με 2-4, κυνηγάς την κόντρα, κυνηγάς τη. Μια φάση που η μπάλα θα φύγει, μια φάση που η μπάλα θα πάει έτσι, θα πάει αλλιώς, να πετύξει ένα δεύτερο γκολ. Όταν το έκανε, έμεινε μέχρι το τέλος ένας ΠΑΟΚ έτσι προβλέψιμος, ο οποίος θα μπορούσε να έχει κερδίσει. Ας πούμε εκεί κόντρα του Γιαννούλη που κάνει την ενέργεια και το γύρισμα, θα μπορούσε να έχει γίνει γκολ και να κερδίσει. Δεν έγινε, δεν κέρδισε. Ο ΠΑΟΚ έμεινε στην ισοπαλία, όπως έμεινε και με την ΑΕΚ. Και στα δύο παιχνίδια δικαιούταν τη νίκη σύμφωνα με την εικόνα του, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο χθες, γιατί το πρώτο. Οι παίκτες του Φερέιρα ήταν κοιμισμένοι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του προπονητή. Mm-hmm. Και όταν κοιμούνται οι παίκτες του Εστέρι. Ο προπονητής δεν έχει... Δεν μπορεί να φταίνε μόνο οι παίκτες, προφανώς. Καλά, αν μπουν και δηλαδή, ο προπονητής στον πάγκο τι κάνει. Ποιος θα τον φωνάξει, εγώ, εσύ. Mm-hmm. Εντάξει, επέλεξε για μένα κάτι χθες που δεν του έβγαινε. Mm-hmm. Και γενικά δεν του βγαίνει. Ο ΠΑΟΚ έχει Νίκο για μένα πολύ καλό ρόστερ. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δεν θα σταματήσω να το λέω και να το υποστηρίζω. Mm-hmm. Και αδικεί τον εαυτό του με την αδυναμία. Για μένα αδίκησε κατάφορα τον εαυτό του από τον αποκλεισμό στο παιχνίδι με την Κράσνοντερ και συνεχίζει να τον αδικεί ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να παίξει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο από αυτό που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από το ποδόσφαιρο που ο ΠΑΟΚ μπορεί να πει το ποδόσφαιρο που έπαιξε με την ΑΕΚ. Αλλά να έχει και ουσία, να έχει αποτέλεσμα. Δεν αρκεί το να είσαι καλός. Όταν παίζεις κυριαρχικό ποδόσφαιρο, πρέπει να κερδίζεις και τα παιχνίδια. Αυτός είναι ο ρόλος του ΠΑΟΚ. Δεν είναι ένας θίασος που απλά μπορεί να προσφέρει θέαμα και να αφήνει ικανοποιημένο τον κόσμο του. Από τη στιγμή που παίζεις και αξίζεις να κερδίσεις, πρέπει να κερδίσεις. Δεν είναι η εικόνα αυτή της ομάδας. Και υπάρχουν ευθύνες στον προπονητή. Mm-hmm. Όπως το είπαμε, μπράβο για την τακτική του και τη φιλοσοφία του στο παιχνίδι με την Μπεσίκτας. Στο παιχνίδι με την Μπενφίκα, αν θέλεις. Mm-hmm. Έτσι, όπως και στο παιχνίδι με την Κράσνοντερ στη Ρωσία. Ναι. Mm-hmm. Έτσι, ας πούμε την κριτική για το παιχνίδι με την Κράσνοντερ στην Τούμπα, για την εικόνα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Βόλο, για την εικόνα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Όφη, που ναι, μεν κέρδισε 3-0, αλλά ήταν ένα αποτέλεσμα άδικο για τον Όφη. Ποδοσφαιρικά μιλάω, καθαρά. Mm-hmm. Έτσι, όποιος είδε το παιχνίδι, αντιλαμβάνεται τι λέω. Όπως ασκήσαμε κριτική για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπως ασκήσαμε κριτική για το χθεσινό, όπως ασκούμε κριτική για το χθεσινό παιχνίδι. Ναι. Να δούμε πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Αυτό το οποίο αυτό που είπα και στο ξεκίνημα, Κώστα, είναι ότι άλλες φορές, ξέρεις, όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα, βλέπεις έναν εκνευρισμό. Εγώ περισσότερο απογοήτευση βλέπω, να σου πω την αλήθεια, σαν κλίμα γύρω-γύρω. Δεν βλέπω δηλαδή ότι πίστεψες ότι θα αλλάξει κάτι. Ναι, αυτό. Mm-hmm. Ξέρεις τι γίνεται τώρα.
Στα χρόνια της πανδημίας θα πρέπει να συμβιβαστούμε με μια καινούργια εικόνα. Ναι. Την εικόνα που δεν παίρνουμε με ανοιχτό το γήπεδο. Ναι. Γιατί με ανοιχτό το γήπεδο θα παίρνουμε πραγματική εικόνα. Όχι ότι παίζει κανένα ρόλο, γιατί θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις σε σχέση με, με τις αντιδράσεις του κόσμου στο γήπεδο, αλλά σωστά, θα, θα καταγράφαμε πραγματικά τι γίνεται και όχι θεωρητικά. Γιατί τώρα η καταγραφή της αντίδρασης και του κλίματος γίνεται από τα social media. Σωστά. Δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα κατά την εκτίμησή μου τα social media. Στο γήπεδο αντικατοπτρίζεται η πραγματική εικόνα του feeling, της αίσθησης, της ικανοποίησης ή της απογοήτευσης των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Όχι στα social media. Και ξαναλέω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το όποιο κλίμα θα διαμορφωνόταν σε μια ανοιχτή τούμπα θα οδηγούσε την διοίκηση σε αποφάσεις. Απλά ο ΠΑΟΚ έχει, έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την πανδημία. Πάρα πολύ. Τρομερά. Συμβαίνουν πράγματα τα οποία είναι ακατανόητα, είναι ανεξήγητα και σηκώνουν πολύ μεγάλη και συζήτηση και κριτική σε σχέση με το αποτέλεσμα. Διότι πάντα το αποτέλεσμα πάντα αποτελεί φάρμακο για οποιαδήποτε πληγή, για οποιοδήποτε πρόβλημα. Αν ο ΠΑΟΚ είχε προκριθεί επί της Κράσνονταρ και ήταν σήμερα στους ομίλους του Champions League, είχε κερδίσει τον Ατρόμητο, είχε κερδίσει την ΑΕΚ, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Όλα όσα συμβαίνουν θα τα αντιμετώπιζαν οι φίλαθλοι και εμείς με διαφορετικό τρόπο. Έτσι είναι. Όταν όμως όλες αυτές οι κινήσεις φαίνονται και είναι παράξενες και το αποτέλεσμα δεν έρχεται, η κουβέντα είναι γύρω από αυτές. Ναι. Γιατί γύρω από πού να είναι. Ναι, ναι, σωστά. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Κώστα. Ευχαριστούμε για την κουβέντα. Να σε καλά. Κενό. Μεγάλο κενό. Τετάρτη ταξίδι, Γρανάδα την Πέμπτη. Και μετά Αγρίνιο. Με τις ισορροπίες. Μετά κατευθείαν Αγρίνιο. Τέλεια. Άκτιο παιχνίδι στο Αγρίνιο. Και ευκαιρία και για τον προπονητή και για τους παίκτες. Αυτό το παιχνίδι, αυτά τα δύο παιχνίδια, με δεδομένο το ενδιάμεσο κενό, να αλλάξουν την εικόνα. Στο χέρι τους είναι. Εμπιστοσύνη υπάρχει. Ναι. Το θέμα είναι πόσο ΠΑΟΚ θα δείξει ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του νικητή. Εγώ πίστεψα ότι κάποια στιγμή η ομάδα πήρε αυτό που ήθελε, που έπρεπε να πάρει. Τώρα βλέπω ότι δεν το παίρνει. Η απουσία του Καντουρί μπορεί να αποτελέσει, Νίκο, μια δικαιολογία. Αλλά όταν όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι στη διάθεση της ομάδας, εντάξει, δηλαδή ο ΠΑΟΚ κρέμεται από έναν Καντουρί, τον οποίο πριν από ένα χρόνο διαγωνιζόταν, ας πούμε, εντός και εκτός ΠΑΟΚ, και τον πάει στο αεροδρόμιο να τον διώξει. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάνω λάθος? Όχι, όχι. Υπερβάλλω που κάπου? Όχι. Και αυτό δεν ήταν το μότο. Και okay, ό,τι και να είναι, όσο κομβικός και να είναι ένας παίκτης, η απουσία του από τη στιγμή που έχει ένα τόσο γεμάτο ρόστερ πρέπει να καλύπτεται, όποια και είναι αυτή. Έτσι. Ωραία. Κώστα, καλό τριήμερο σου εύχομαι. Ωραία. Και να πάνε όλα καλά. Να σε καλά. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα Βασιλόπουλο. Φυσικά η συνομιλία μας μαζί του ήταν μια προσφορά από το Regency Casino. Το οποίο Regency Casino, έτσι, για εσάς που σας ενδιαφέρει, για εσάς που σας νοιάζει, για εσάς που είστε έτσι φαν, έχει ένα jackpot το οποίο είναι έτοιμο να σκάσει. Και αν δεν σκάσει τώρα, θα σκάσει σε λίγο. Και αν δεν σκάσει σε λίγο, μπορεί να σκάσει σε μερικές ώρες. Δεν τα λέω αυτά γιατί έχω χαζέψει, γιατί έχω τρελαθεί. Μιλάω για τα jackpot του Regency Casino Θεσσαλονίκη, τα οποία σκάνε ασταμάτητα και μοιράζουν χιλιάδες ευρώ μετρητά. Για παράδειγμα, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ένας παίκτης του καζίνο έπαιζε αμέριμνο στο slot machine Dragon Link και του έσκασε jackpot 21.587 ευρώ, παρακαλώ, αν το διανοείστε. Αυτή είναι η φάση με τα jackpot. Κάποια στιγμή θα σκάσει, μπορεί να είναι και σε σένα, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μαζί μας φυσικά και το stoichiman.gr, με το Serie Application, το οποίο έχει επιστρέψει. 100.000 ευρώ κάθε μήνα μπορείτε να κερδίσετε, κάνοντας προβλέψεις σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα για το απόλυτο σερί. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το Mobile Application
Είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους και φυσικά ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο και με δικές σας γραμμές και με Νίκο Βαδόπουλο εδώ. Λοιπόν, διάλειμμα και γυρνάμε. Νίκο. Έλα. Έλα, ρε φίλε. Να το δώσω λίγο, να το δώσω λίγο. Δώστε, ρε φίλε. Μετά που μπαίνει, Τα vocals είναι πιο ωραίο. Τι έχουμε. Τι γίνεται, φίλε. Μήνυμα αποχαιρετισμού Γιώργου Σαββίδη αιμάτος. Η πόρτα θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα. Ανοιχτή θα είναι, αλλά κλείνει τώρα. Και ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Φιλαράκι, όπως κλείνεις λίγο. Ναι. Έχουμε και κλάσικο αύριο, φίλε. Τι εννοείς κλάσικο, Νίκο. Ποιος ασχολείται, Νίκο, έλα τώρα. Αύριο Χηρακλής ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Με λίγο μπαλίτσα ήρθαμε να πούμε. Λοιπόν, κάτσε λίγο, γιατί όσο μιλούσαμε με τον Κώστα, θα πάμε και τώρα στο φίλο που περιμένει. Ανακοίνωσε κάποια μέτρα ο Χαρδαλιάς, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον κυρίως για αυτούς οι οποίοι είναι εργαζόμενοι. Κάπου έβλεπα. Για μας, δηλαδή. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι δουλεύει 12.30 με 5. Όχι. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, η μετακίνηση των εργαζομένων κατά τη διάρκεια τη νυχτερινή απαγόρευση. Οι δημοσιογράφοι και άνθρωποι του ΜΟΕ μετακινούνται με την ίδια διαδικασία που μετακινούνται κατά την περίοδο του lockdown τη πρώτη φάση τη πανδημία. Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα πρέπει να φέρουν βεβαίως οι άδειες κυκλοφορίας από τον εργοδότη, λέει. Το λέω για κάποιους οι οποίοι είναι βραδινοί εκεί, στην ώρα τη απαγόρευση. Ορίστε, κύριε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε, ευτυχείτε. Γεια σας, κύριε, ευτυχείτε. Πρέπει να πάω να πάρω κι εγώ, το χαρτί μου. Εσύ πάνε πάρτο, αλλά θα είσαι το 12.30 με 5 έξω. Να κάνεις τι. Θα κάνουμε, ρε φίλε. Θα έχει, ρε φίλε, έχει τόση δουλειά έξω, ρε φίλε. Σοβαρά μιλάτε. Σωστά, σωστά. Θα έχει έξω, θα έχει όπως έχει και τώρα, ας πούμε. Έχει δουλειά, έχει. Όχι, δεν είναι αυτό το φιλαλάκι, είναι ότι εγώ θα σχολάσω μία μισή ώρα έχω την κατάσταση του πράγματος, γιατί ξέρεις 12 ώρα αυτοί στο μαγαζί να κάνουν, ξέρεις ναι. Να τους πάρεις, α, θα πάρεις κάτι, ας πούμε, αλλά μία μισή ώρα θα πάρεις λίγο ταχύ, να πας στο σπίτι σου. Σωστά. Τι θα πεις στον κύριο Πόλισμαν, στον που θα σταματήσει, ναι. Ότι κάνω γυμναστική τα μάξι, ξέρω εγώ, Για να μην κάτσει η μπαταρία. Κάτι να το πεις, δεν είναι. Και αυτό, να φάει καλά την μπαταρία, κάτι πρέπει να το πεις στον άνθρωπο, οπότε, εντάξει. Νίκο Μοσχοβίτη. Παρακαλώ, κύριε. Μ' αρέσει ένα τραγουδάκι θα ήθελα να με βάλει, αν μπορέσει. Βεβαίως, εδώ τι, εννοείται, αφιερώσεις. Άγια Αντώνη μου, το έστειλες και δεν το άκουσα. Βέλα, ρε, σε παρακαλώ. Δεν πειράζει, μας θα ακούσουμε μετά, ρε. Μας έχει στείλει ένα τραγούδι, Αντώνη. Θα το ακούσουμε μαζί με τον Νίκο και θα δούμε, θα το παίξουμε από Δευτέρα, ναι. Γιατί το ζητάς, φίλε Αντώνη, το ποτέ μιλες ποτέ, που το αφιερώνεις. Εγώ το αφιερώνω στους αρχηγούς της καρδιάς. Ωραία, μ' αρέσει. Στους ποιους? Στους αρχηγούς της καρδιάς. Καρδιά με πηγαίνει εμένα. Εκείνη και αυτό καμιά φορά, αλλά εδώ δεν μας πηγαίνει δικιά αυτή η καρδιά, μας πηγαίνει άλλη καρδιά. Μπαίνει σε μαγαζί ο δικό σας, Νίκο, τα ξέρεις αυτά? Το ξέρω, το ξέρω. Μ' αρέσει. Εντάξει. Εντάξει. Θα ασχοληθεί και με την εστίαση λίγο, μαθαίνω. Ποιος? Ένας εδώ, ο Θόδωρος Καρυπίδης. Α, ωραία πράγματα, ωραία. Έτσι λέτε, ρεπορτάζ. Ναι, γιατί φίλε, είμαστε κολοφαγάδες εμείς εδώ στο πλανήτη Άρη, οπότε λογικό είναι. Μαζί σας, δεν είπα εγώ το αντίθετο. Παύλου Μελά, νομίζω. Το συγκεκριμένο, ναι. Ναι, εκεί πέρα. Το συγκεκριμένο, ναι. Έχουμε κανάλο νέο. Φίλε, όλα καλά, φεύγει ο Μάτος. Ταλαιπωρείσαι, σε κάνει, σε χαλάει. Όχι, φίλε, εντάξει, ο Μάτος ήταν μια σταθερή του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μπορούσε να δει αγωνιές, μπουνιές, οτιδήποτε. Είμαι σίγουρος. Ποδοσφαιρικό πράγμα, ταλέντο. Ναι. Κοίταξε, όχι, ήταν ποδοσφαιρικό. Μεγάλος ποδοσφαιρικό. Πολύ καλός ποδοσφαιρικό. Πάρα πολύ καλός. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα. Εντάξει, τώρα το λέμε για τις αγωνίες. Εντάξει, το έκανε ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το έκανε. Ούτε εγώ μπορώ να σου ότι δεν το έκανε. Ούτε και εγώ μπορώ να σου αρνηθώ ότι δεν το έκανε. Αλλά φίλε, όταν ήταν μέσα στη μεγάλη περιοχή και να πάρει κεφαλιά και την έπαιρνε και εσύ είναι γκολ. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, έχασες πρόκριση με την Κράσνονταρ. Αν την φάση του Κρέσπου ήταν ο Μάτος, ας πούμε, θα τον έπαιρνε μαζί με την μπάλα μέσα. Δεν υπήρχε θέμα. Πιθανό, ναι. Ναι, πιθανό. Πιθανό, ρε φίλε. Τώρα εκεί πέρα έχει βάλει ο άνθρωπος, έχει βάλει άλλα και άλλα με το κεφάλι τώρα. Εκεί δεν ακολούσε τώρα. Ναι. Είναι ο σύγχρονος μπακ. Ο Μάτος. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή πιστεύω ότι. Δεν θα έρχονταν στον ΠΑΟΚ στα 24 του. Όχι, όχι στα 24 του, λίγο πιο μετά έπαιζε τελικό Europa League. Τότε με την καλή την Κύπρο. Ναι, αυτό λέω. Γιατί ήταν πολύ μεγάλο. Ήταν πολύ καλό. Δηλαδή δεν ήταν σκαλί Ρομπέρτο Κάρλος και τέτοιο, αλλά μπορεί να πει ότι ήταν ένα σκαλί πιο κάτω. Δηλαδή δεν είναι τυχαία η πορεία του και ούτε ότι θα ξαναπαίξει στα πόσο, 36 είναι τώρα. Τώρα είναι 34. 34 θα ξαναπαίξει σε αλφα εθνική στην Βραζιλία και το θέλουν και διακαώς.
γιατί δεν πάνε και καλά οι άνθρωποι. Ναι. Καλός ποδοσφαιριστής, πολύ καλός. Δηλαδή, τα καλά πρέπει να λέγονται, έτσι. Ναι, βέβαια. Και μόνο που είναι φίλος με τον Νέτο, φτάνει, δεν χρειάζεται. Τι να πεις άλλο, δηλαδή, τι να πεις άλλο. Φιλαράκο. ναι, φίλε, Άρης, Άρης, μόνο Άρης, φίλε. Και με το Σόουζα έκανε πολύ παρέα. Να σε καλά, άντε, να σε καλά, να σε καλά, γιατί περιμένει κι άλλος. Να έχουμε δύναμη, παιδιά, να το περάσουμε, δύναμη. Σωστός. Υγεία για να τα λέμε συνέχεια, παιδιά. Σωστός. Άντε, να σε καλά, να σε καλά. Χαίρετε, κύριε. Ναι. Γεια σου, Κλεωμένη. Γεια σου, Κλεωμένη. Γεια σου, Νίκο, από το στούντιο είσαι, από το σπίτι είσαι. Στο στούντιο, στο στούντιο. Στούντιο, ρε, κανονικά. Α, στούντιο. Ναι, δεν τον ακούστε, ωραία, ακούγεται. Εγώ σκέφτομαι τώρα στις 12.30 ώρα να βγάλω το σκύλο της ξαδέρφης μου βόλτα. Σήμερα μπορείς. Όχι, αύριο. Αύριο είσαι βρώμα. Αύριο δεν μπορείς. Αύριο με βεβαίως εργοδότη. Αύριο δεν θα πρέπει. Ποιον εργοδότη, το σκύλο ποιος θα τον βγάλει βόλτα. Θα τον βγάλεις πιο νωρίς, θα τον 12. Ο σκύλος πρέπει να βγει μετά τις 12.30 έξω. Τότε καλάξε μπερδέματα αν σε πετύχει όργανο της τάξης. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τη Δευτέρα γιορτάζει η πόλη της Θεσσαλονίκης, έτσι. Σωστά. Αλήθεια είναι αυτό. Ο πολιούχος της Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Δημήτριος. Σωστά. Η εκκλησία θα λειτουργήσει. Δεν έχει βγει κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση για την εκκλησία από ό,τι έχω δει. Α, η παρέλαση θα γίνει. Παρέλαση όχι. Έχουν πει εδώ και καιρό δεν θα γίνει. Πριν από μερικές μέρες όμως ο Δήμαρχος των Γιαννητσών τους έγραψε όλους. Και την παρέλαση την έκανε. Ο Δήμαρχος των Γιαννητσών πριν από λίγες μέρες που ήταν η απελευθέρωση των Γιαννητσών, ναι. Έκανε την παρέλαση κανονικά. Στα Γιαννητσά, Κλεωμένη, πάει ο ίδιος κόσμος που πάει στην παρέλαση Θεσσαλονίκη στρατιωτική. Έχει τόσο. Στην παρέλαση των Γιαννητσών, την οποία αναφέρεις, πάει τόσος κόσμος όσος πάει στη στρατιωτική παρέλαση Θεσσαλονίκη. Μπορούν να φορέσουν και επειδή θα έχει συγχρονισμό, όπως λέγεται. Και να γίνει κανονικά. Ναι, άλλο σου λέω. Δεν θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο στη Θεσσαλονίκη αν γινόταν παρέλαση. Αφού έχει πιο πολύ κόσμο. Τα Γιαννητσά από τη Θεσσαλονίκη πιο πολύ κόσμο. Τα Γιαννητσά Θεσσαλονίκη έχουν πιο πολύ κόσμο. Με προβληματίζεις. Ορίστε. Με προβληματίζεις. Τα Γιαννητσά Θεσσαλονίκη έχουν όχι, πιο πολύ κόσμο. Όχι, η Θεσσαλονίκη, λέω, η Θεσσαλονίκη έχει πιο πολύ κόσμο από τα Γιαννητσά. Τώρα τα λέω σωστά. Αλλά ο Δήμαρχος των Γιαννητσών πριν από λίγες μέρες δεν άκουσε καμιά κυβέρνηση. Λέει η παρέλαση θα γίνει. Ναι, και σου ξαναλέω το εξής, στα Γιαννητσά η παρέλαση έγινε με πολύ λιγότερο κόσμο ότι θα μπορούσε να γίνει μια παρέλαση εδώ, στρατιωτική μάλιστα. Ναι, να βάλει ένα όριο στον κόσμο, ας πούμε, μπορεί, ή αυτοί που θα είναι στην παρέλαση μπορεί να φοράνε μάσκες. Δεν μπορούν να φοράνε μάσκες αυτοί που θα πάνε στην παρέλαση. Δεν θεωρείς, Κλεωμένο, ότι η παρέλαση είναι κάτι περιττό αυτή τη στιγμή, στην κατάσταση που είμαστε. Περιττό, κοίταξε, περιττό είναι και το καζίνο, αλλά είναι ανοιχτό. Φέρνει λεφτά το καζίνο. Θέλει λεφτά έσοδα. Το καζίνο, για. Έσοδα φέρνει το καζίνο. Φυσικά θέλει έσοδα. Φυσικά πρόσεξε, θέλει έσοδα. Πρόσεξε. Και μετά. Πρόσεξε. Περίμενε. Φυσικά, στο καζίνο δεν έχει 3.000 κόσμο. Περιμένω. Τι περιμένω. Στο καζίνο έχει 3.000 κόσμο όπως έχει την παρέλαση. Μην λέμε τώρα τι θέλουμε. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει παρέλαση. Κάπου άκουσα ότι για την εκκλησία που σας είπα. Ότι δεν θα υπάρχει κόσμος, αλλά θα γίνει με κλειστές πόρτες η δοξολογία. Κάπου το άκουσα αυτό. Εκεί μέσα στην εκκλησία μπορούν να μπουν, ας πούμε, 20 άτομα με μάσκες και να είναι σε απόσταση ή 30 άτομα. Δεν το γνωρίζω, λοιπόν, Κλεωμένη. Πού θες να καταλήξεις, δεν έχω καταλάβει. Πού είναι το θέμα που να καταλήξουμε να συζητήσουμε. Δεν ξέρω. Κάποιοι δήμαρχοι είναι πιο πολύ Έλληνες, κάποιοι δήμαρχοι δεν είναι τόσο πολύ Έλληνες. Να μην θέλουν, ας πούμε, την εκκλησία να γιορτάζει ο πολιούχος της πόλης και να είναι η εκκλησία κλειστή. Να μην κάνεις το ένα, να μην κάνεις το άλλο. Κλεωμένη. Το βλέπω λίγο σαν περίεργο. Θέλω λίγο να συγκεντρωθούμε στο τι λέμε. Μη συγκρίνεις πράγματα ανώμια. Μη συγκρίνεις πράγματα ανώμια. Θα ανοίξει ο Άγιος Δημήτριος σαν ανώμια πράγματα. Πώς λέμε, τι πράγμα. Θα ανοίξει ο Άγιος Δημήτριος. Δεν θα ακούω. Εμείς είμαστε στο επίπεδο 3. Ωραία. Επιτρέπεται ένα πιστό σε 15 τετραγωνικά επιφάνεια και με μέγιστο αριθμό τα 50 άτομα. Ορίστε. Ωραία. Γιατί να μην το κάνει αυτό ο δήμαρχος, ο κύριος, πώς λέγεται ο δήμαρχος. Ρε Κλεωμένη, πάρε τον δήμαρχο και ρώτα τον. Πού να ξέρω γιατί το έκανε ο δήμαρχος τον Καρίζο, πώς το λέει τον άνθρωπο. Το πρόβλημά σου ποιο είναι, πες μας λίγο. Έχω
Έχω κάποιες απορίες, ρε παιδιά, για αυτό το θέμα. Θα σου βρω το τηλέφωνο του Δημάρχου και πάρ' τον και πες του Δημαρχά, θα σε στηρίζω. Στα Γιαννιτσά θα φέρω τα δικαιώματά μου εκεί να ψηφίσουμε. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο, να είσαι καλά. Άντε. Πόρε, φίλε, με το Δήμαρχο από τα Γιαννιτσά. Πω. Ποιο είναι ο Δήμαρχο Γιαννιτσά, βρες τον λίγο. Πάρε με τον Δήμαρχο. Πάρ' τον λίγο. Πάρε μου τον Δήμαρχο, ένα τηλέφωνο. Το Δήμαρχο από τα Γιαννιτσά, ρε φίλε, μπράβο. Τι παντελονάρε φοράει, του ξεφτύλει όλου. Μπράβο. Λοιπόν, άμα ο Δήμαρχο από τα Γιαννιτσά δεν τον κόβει. Ρε, α κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπο. Εγώ γιατί να ασχολούμαι αυτήν την ώρα με τον Δήμαρχο από τα Γιαννιτσά, μπορεί να με εξηγήσει. Είναι ο Δήμο Πέλη. Η Δήμο Πέλα ενδεχομένω. Τα Γιαννιτσά. Εκεί πιάνετε. Πέλη. Έτσι μου το βγάζει. Ο Γρηγόρης Στάμκος. Μπράβο το Γρηγόρη Στάμκο. Είναι πολύ φαν το Κλεωμένη. Σκέφτεται να φέρει εκεί τα δικαιώματά του για να το ψηφίσει μετά την παρέλαση που έκανε, που έγινε στα Γιαννιτσά, από ό,τι καταλαβαίνω. Βγήκε πέρυσι 56 ψήφους διαφορά. Πόσες 56? 96. 96. Ωραία, Νίκο, τόσες λίγες. Ναι. Μάλιστα, γιατί δώσω λίγο την Τσελεντάνο. Ναι. Ρε, Νίκο. Γραμμούλες για λίγο ακόμα ανοιχτές εδώ, φίλοι. Εντάξει, μην ξέρετε ότι το Κύριο δεν έχει αγωνιστική δράση τώρα, γίνονται παοξίδες. Τι να κάνουμε, θα δείτε μπάσκετ. Μια χαρά. Ηρακλής ΠΑΟΚ αύριο 7.30 ώρα από εκεί. Τσούκου τσούκου, πολύ ωραία, άδειο γήπεδο, όλα έτοιμα για να γίνει παιχνίδι εκεί, στο Ιβανόφιο, όλα καθαρά έτοιμα όπως πρέπει. Εντάξει, οι ομάδες. Έτσι λέω. Θα πας, ε. Το πήγαμε πέρσι, ρε, να πάμε πέρσι, θα έχει κόσμο. Με πέρσι στο στόμα του λύκου. Λες τώρα. Αλλά εντάξει, πέρσι βάλω και το αποτέλεσμα, γιατί η κοσάρα κάτσε καλά. Άρα αύριο και αγαπητοί πάω σε μετάδοση του Νίκου Μοσχοβίτη, να τα λέμε λίγο. Εκτός πρόβου, ναι. Κορονοϊού επιτρέποντος και Θεού θέλοντος, εντάξει. Εκεί θα τραχαίρουν οι ομάδες μεταξύ τους, έχουν να παίξουν τον μπάσκετ κάτι μήνες. Ωραία. Και παίξουν τώρα επιτυχία. Ο Πάκου που έχει καμιά 57 αναβολές στο ξεκίνημα τη σεζόν, έχουν έρθει παίχτες, προπονούνται, ξαναπροπονούνται, παίζουν φιλικά. Την άλλη εβδομάδα με το Λαύρο το παιχνίδι θα γίνει, γιατί το Λαύρο έχει 11 κρούσματα, έτσι. Oh. Απλά θα ανακοινωθεί σε κάποια φάση μέσα αυτήν την εβδομάδα. Οπότε φιλικό. Θα ξεκινήσουν τώρα αύριο, εντάξει, με το καλό εκτός από προόπτου τρελού. Ωραία. Το άλλο Σάββατο πάλι τίποτα. Ορίστε. Ναι, συγγνώμη που ξαναπέμπω. Άντε, ρε, ναι, φίλε μου. Ναι. Πες μου, ψηλέ μου. Καταρχήν να περάσετε καλά. Να είσαι καλά, επίσης. Δεν δουλεύετε Δευτέρα, όχι, δεν δουλεύετε. Όχι, μόνο το Σάββατο λίγο δουλεύουμε. Όχι, Δευτέρα, όχι, Δευτέρα δεν θα είμαστε στούντιο, όχι, Δευτέρα είμαστε κλειστά. Εδώ. Ναι, ναι. Πήρα τώρα, δεν μου πέσει λόγος. Και παρόλο που ναι, δεν έχει σημασία για μένα, οι ομάδες ξέρεις, τα έχω ξεπεράσει αυτά. Όπως σου είπα, ποτέ δεν έχω βρει μάνα γενικώς. Ναι. Πέρα από τα παιδικά μου χρόνια έτσι. Στο σκηνή δηλαδή, κοινώς πάντα ήμουνα δίπλα στο σκηνή, στο παρελθόν εννοώ. Mm-hmm. Και πάντα σε εκδρομές, πάντα ήθελα να είμαι στη διαχωριστική γραμμή. Α, στην πρώτη τέτοια ήσουν δηλαδή, στην πρώτη γραμμή της μάχης. Ναι, πάντα. Είχα βίτσιο ρε παιδί μου, ναι. Ναι. Είχα δει ένα θεοπάλαγο Ηρακλειδέα, που τους έκανε δηλαδή, αυτοί μας έκανε σύνορα μέχρι τη Λαμία και τέλος πάντων και έπρεπε πολύ γέλιο. Δηλαδή γελούσα και οι ίδιοι, δηλαδή γελούσαμε μεταξύ μας. Εγώ έχω πει ότι στο μοναδικό γήπεδο που έχω βρεθεί με κόσμο δύο ομάδων ήταν να πάω κάρι στο Παλατάκι, το μοναδικό που είχε κόσμο και τον αυτά, δύο. Αυτά όχι, είμαστε... ίδιο όντοτα, ναι, για αυτή ναι, να σου πω. Όχι, ναι, εγώ σου λέω ότι για το γέλιο, δηλαδή πραγματικά είχα ρίξει πάρα πολύ γέλιο εκείνη τη μέρα. Πολύ γέλιο. Δηλαδή, συνθήματα, χαβαλές. Εντάξει, δεν είχε εκείνη τίποτα φοβερό, δεν θυμάμαι καλά. Αλλά σου λέω το θυμάμαι γιατί το μοναδικό γήπεδο που έχω ζήσει με κόσμο και των δύο ομάδων. Εγώ μετά κόπηκαν όλα. Ναι, πολύ αργά. Με Γκαγκαλούδι που χάσατε, ε. Μοσχοβίτη θα έλεγε, έτσι. Με Γκαγκαλούδι που νίκησες. Ναι, ρε. Είχαμε ένα πέτολο. Τρέισι Μάρι και τέτοια. Κοίταξε, οι Αριανοί έχουν έρθει δύο φορές στο Παλατάκι. Μια φορά ήταν κανονικά με Αλεξανδρίο ΠΑΟΚ που κερδίζαμε 35 πόντους και ο Αλεξανδρής το φιλαριανός, ας πούμε, ναι. Την έκανε τη διαφορά, ας πούμε, 20 πόντους και τον βρίζαμε εμείς. Η άλλη φορά ήταν πρώιμητελικός κυπέλου ή ημιτελικός κυπέλου με Γκαγκαλούδιο ΠΑΟΚ και... Ένα πέταλο η μια ομάδα, ένα πέταλο η άλλη ομάδα και όλο το άλλο γήπεδο άδειο. Και πάλι κερδίσαμε φυσικά. Συλλέμω για να καταλήξουμε, ναι, περιμένει και άλλος για να κλείσουμε, πες μου. Ναι, μπαμ, γρήγορα. Θέλω να πω, σίγουρα επειδή σας ακούει, ναι, ο Ταρίφας, mm-hmm, που εντάξει έκανε τη χοντράρα του κατά την εκτίμησή σας,
Σίγουρα δεν τα θεωρώ πολύ εγωιστή, ας πούμε, απλά κι εσείς αρπαχτήκατε πολύ άσχημα και τον αποπήρατε πολύ άσχημα. Ναι, αρπαχτήκαμε γιατί υπόθηκε χοντράδα. Ναι, ναι, κάτι υπόθηκε χοντράδα, το ξέρω, άγουεν έχω πει, βρε. Θα μου πεις, ο μόνος είναι, απλά... ο μόνος είναι κι άλλοι είναι, συμφωνώ. Ο μόνος, μπράβο, ναι, στις χοντράδες, δηλαδή αφήνεις να κρυώσει λίγο το πράγμα. Και δίνεις μια συγγνώμη, ρε παιδί μου. Δηλαδή και εγώ μπορεί καμιά φορά να πω. Ναι, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Και εμείς μπορεί να πούμε, εννοείται. Και εμείς μπορεί να αφήνουμε χοντράδα, φυσικά. Όχι στον αέρα, και στην προσωπική σου ζωή, αγόρι μου. Εννοείται. Πώς να το πω, εντάξει. Εννοείται. Εγώ έτσι φιλικά το λέω. Τάκι από μένα, το Χρήστο Ψηλό που μια φορά μου αποκάλυψες. Χρήστο Ψηλό. Εγώ δεν σου κρατάω καμία κακία. Πήρα έτσι για να σου πω γιατί ήσουν καθημερινός ακροατής και μου λείπει η φωνή σου, ρε φίλε, εντάξει. Άντε, εδώ θα μας... και μανιβέρα να χρειαζόσουν. Έλα, να είσαι καλά, ναι. Ορίστε, πρώτο τελευταίος, ναι. Να πούμε και εμείς μια καλησπέρα. Πώς γίνεται? Πού είσαι? Τι γίνεται? Όλα καλά. Από υγεία. Ωραία. Το πιο σημαντικό όλων, ειδικά στις μέρες μας. Υγεία, το παν υγεία να έχουμε και ακριβώς. Όλα τα άλλα γίνονται μετά. Ακριβώς. Εδώ ο συνάδελφος λίγο είναι λίγο στο σπίτι του, αλλά εντάξει, θα τη βρει την άκρη του νομίζω σήμερα με το καλό. Θέλω να πιστεύω. Ο συνάδελφος εντάξει, εκεί στην γειτονιά του θα κάθεται στα μπαλκόνια, θα γαζεύει αριστερά και δεξιά, δεν πειράζει. Καλά. Ναι. Το θερμαϊκό, ο Σάβα, ε. Μια χαρά. Εδώ πέρα. Στη θερμαϊκή Ριβιέρα. Μια χαρά. Ναι, άμπραβο, άμπραβο. Εσύ περίεργο, δεν έκανα κρούσμα. Εδώ γενικά το δεν άκουσα, λέει, ο καθένας κύριε, εντάξει, να έχει. Όχι, είχαμε σε ένα σχολείο πριν λέει, μια-δυο εβδομάδες. Αρχές πιστεύω, ναι, τόσο ήταν. Πώς, αρχές του μήνα ήταν που ακούστηκε εκεί κάτι πέρα, σε ένα σχολείο εκεί πέρα. Μάλιστα. Εκεί σας θα έχουμε ένα κόμμα. Τώρα λένε πολλά. Σχολείο ήταν πριν λίγο καιρό, τώρα κανένα άλλο. Ναι. Κοίταξε, ο καθένας λέει τα δικά του. Ένας λέει εδώ, εντάξει, δεν ξέρεις, δεν είναι. Από αύριο πάντως μπαίνουμε στα μέτρα. Εμείς μπήκαμε από σήμερα φυσικά τώρα το απόγευμα. Mm-hmm. Όλοι και εμείς μάσκες και αυτά και εκείνα. Μεγάλη προσοχή παιδιά γιατί τα 150 πονάνε, τσούζουν. Και εκτός από τα 150 πρέπει να προσέχουμε και τα πάντα, έτσι. Ο Έλληνας μόνο είναι να πληρώσει πονάει. Αλλιώς δεν ασχολείται. Και τα πάντα. Νίκο μου, εκεί στο, ξέρεις, εκεί στο IKEA τώρα έρχεται συνέχεια αστυνομία, συνέχεια πράγματα και πέφτουν στο κεφάλι, δηλαδή μεγάλες κεφαλιές τώρα. Δεν είναι το να πληρώνεις τώρα τέτοια λεφτά. Μεγάλη εγώ θα προσοχή βάζα, και εγώ όλα. Θα βάζα και μεγαλύτερο πρόστιμο από αυτό που έχουν. Γιατί μόνο έτσι κάποιοι θα βάλουν μυαλό και θα προσέχουν περισσότερο. Τι θα βάζανε 20. 300 ευρώ στο κεφάλι, ρε. Χωρίς μάσκα 300. Κεφάλι, ρε. Πάρτα. Ναι. Κεφάλι, ρε. Αλλά Έλληνας θα είναι, δεν θα πληρώσει. Δεν καταλαβαίνει. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά θέλει προσοχή. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Τελευταίος, ορίστε κύριε. Δηλαδή κλείνει η εκπομπή χωρίς τη φωνή του Γουσουέ. Πολύ ωραία. Δεν είναι εμφανίστηκε σήμερα Παρασκευή, ρε φίλε. Έχετε τριμεράκι. Δεν εμφανίζεται γιατί πολύ απλά μάλλον δεν έχει πάρει απόφαση. Έχει καταλάβει τι γίνεται, φαίνεται και καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να ασχοληθεί άλλο με τα του Άρη. Μπορεί να μιλούσε με τον Παναγόπουλο για το χθεσινό παιχνίδι και τις υποθέσεις του Άρη γενικότερα. Δεχομένως δεν είναι κάτι τέτοιο. Να σου πω. Το επόμενο πνευστό όργανο το οποίο θα καταφέρει να κάνει ο. Τέλος πάντων. Ακούς και ψυχιατριό και βγαίνεις. Ή δεν ήσουν εσύ το πρωί. Δεν ήσουν εσύ μάλλον. Όχι, εντάξει, εννοείται και το Σταύρο με την καρδιά μου τον έχω και δίπλα τον Μπάτμαν, ναι. Α, εσύ ήσουν, καλά κατάλαβα και λέω μπράβο και δεν είπε. Όχι, ρε, τίποτα. Βγήκε να πει τα δικά του άνθρωπο. Απλά τον έχω για ψυχολογικό αριανό. Κατάλαβε. Εμείς εδώ πέρα έχουμε τον Νικολάη, έχουμε τον Παδόπουλο. Και για να πει τα δικά του τώρα με υποβαθμίζει λίγο έτσι με αυτό που λες. Όχι, ρε, παιδί μου, αυτό σου λέω. Γιατί λέω. Τα δικά του, μια χαρά μιλάω. Ήρεμα, κανονικά αριανό. Απλά σε είχα για πιο γκράου αριανό, κατάλαβε. Γι' αυτό δεν σε είχα για. Αν κάτι μας διακρίνει, εμάς ο Αριανός δεν είναι το γκράου, μπορεί να είναι κανένα δυο-τρεις που χαλάνε τη σούπα, αλλά οι περισσότεροι είμαστε μεταπτυχιακό, διδακτορικό και δασυναφήνα. Γνωστά είναι αυτά, ναι, γνωστά είναι αυτά. Εγώ πλέον πήρα, επειδή είμαι και τελευταίος για να μην κρατάω πολύ τη γραμμή να μιλήσω. Να φύγουμε και ένα τρίμερο, να φύγετε σαν ένα τρίμεράκι. Πραγματικά φέτος είστε η αποθέωση, για τον Πάο καναφέρομαι, η αποθέωση της αγάπης για το παιχνίδι, για τον αθλητή, για το παιχνίδι του ποδοσφαίρου. Για τους άλλους. Ποιος έχει, όχι, αν σας το εξηγήσω, ποιος έχει αγάπη προς το παιχνίδι, πραγματική αγάπη, ο ερασιτέχνης, ο εραστής του παιχνιδιού. Δηλαδή πραγματικά είστε η αποθέωση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, της αγάπης προς το ποδόσφαιρο, μην το πάρεις στραβά. Ναι, 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 φυσικά. Περισσότερο στο
από τις περισσότερες 7-8 περιπτώσεις, οποίες έχουμε σημειώσει να μην ξαναταλέμε τα ίδια και διαφημίζουμε και το γούστο έτσι όπως κάνει, είναι αρκετές περιπτώσεις. Mm-hmm. Απλά βλέπω τώρα, στο σοβαρότερο της υπόθεσης, τη λένε για το Μάτος, ότι είναι ένας επαγγελματίας παίχτης, σωστά. Σωστά. Ναι. Είναι επαγγελματίας, δεν είναι επαγγελματίας. 100%. 100%. Οπότε τι θα πει, συγγνώμη κιόλας και δεν βγάζω το συνέστημα από μέσα και το πώς μπορεί να σκέφτεται ο καθένας, αλλά λέμε ότι ο πατέρας του είναι άρρωστος και τα λοιπά, οτιδήποτε, ναι, αλλά αυτό δεν πάει να σημαίνει ότι είναι επαγγελματίας. Εγώ στη δουλειά μου δουλεύω σε μια εταιρεία που αν χτύπα ξύλο κάτι πάνω στην δική μου, ναι, θα στεναχωρηθώ, θα πάω να το δω, θα γυρίσω πίσω στη δουλειά μου. Ναι. Τι θα πει, είναι επαγγελματίας και φέρει για λόγο, δηλαδή πήρε τηλέφωνο τον Ιβάν και του είπε, ξέρεις κύριε, είναι το προσωπικό ζήτημα. Δεν είναι ο μόνο λόγος. Είναι λόγος, αλλά δεν πάει να είναι επαγγελματίας. Πριν λέγαμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο ότι αν είχε ένα διαιτές συμβόλαιο όπως ήθελε από την αρχή και με τα χρήματα που ήθελε, το συγκεκριμένο κομμάτι θα το είχε και λίγο πίσω. Οκ, τον απασχολεί, θα πήγαινε, ερχόταν και τον είναι ένας λόγος, δεν είναι ο λόγος. Δεν θέλω να πω ότι κρύβεται κάτι, αλλά ο τρόπος που το περνάτε είναι ότι ξέρεις έχει κάποιο χρόνο ο πατέρας και πρέπει να φύγει. Όχι, δεν είναι αυτό. Μα αυτό σου λέω τόση ώρα. Τον τελειωμένο, τον πίσω δεν είναι τελειωμένο. Αυτό δεν σου λέω. Δείχνει ότι γενικά φέτος τα έχετε κάνει, επειδή γνωρίζουμε και πολλές τεχνικά σωματεία, έχουμε πέσει σε ωραίες κατηγορίες πολύ χαμηλές, χειρότερη οργάνωση και από την Τρίγλια με όλο το σεβασμό απέναντι στην Τρίγλια. Δεν είναι κατάσταση. Και έρχομαι για να το δέσω σε αυτό που είπες εσύ αρχικά, Νίκο, ότι βλέπεις μία έτσι χαμηλά το κεφάλι και δεν ασχολούνται. Πώς ασχοληθούνε. Απογοήτευση. Θα ήταν προτιμότερο, και αφού το έθεσα και σαν ερώτημα στο Σταύρο, τι θα ήταν καλύτερο. Να έβγαινα από την αρχή και να πω, κοιτάξτε παιδιά, τα κουκιά είναι μετρημένα, δεν πάμε παρακάτω, υπάρχει ανανέωση, δεν έχουμε στόχους. Ο στόχος μας είναι να βγάλουμε τη χρονιά όμορφα και να ευχαριστούμε. Μαζί σου. Είναι καλύτερο αυτό που έγινε, γιατί είτε έγινε βάσει σχεδιασμού ότι θα το κάνουμε και ας το πάρουν όπως θέλουν, ή το κάνατε εντελώς τον πορευτεχνισμό. Θα πάμε όπως πάει το καράβι, αργά ή γρήγορα θα βγάλει το τι μπορείς να κάνεις, ό,τι και να λες. Ωραία. Και αυτό που δείχνει ο ΠΑΟΚ τώρα είναι ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει πράγματα. Να βγει και να πήγες κάτι. Αυτά είναι, δεν πάμε παρακάτω, ρε παιδιά. Θέλουμε ανανέωση. Μας έχουν βάλει το τέτοιο στο κεφάλι με το FFP και δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Αφήγει κόσμος. Αλλά δεν βγήκαν να το πούνε και το αφήσαν ότι έχουμε κλείσει το Μίσιτς, ότι όλα καλά με το Μάτος, να και ο Μπίσεντορ, να και ο Βιερίνε. Όλα αυτά κάποια στιγμή θα γυρίσουν. Και να δει και πάλι καλά να λες που δεν παίζουν τον Ολυμπιακό. Κλείσε ρε τριήμερο, έρχεται ρε. Άντε ρε, άντε θα τα πούμε την Τρίτη. Να είσαι καλά. Σου ένα τοποθετηθεί. Ναι, να βγει και αυτός τώρα. Και άντε, κλείσε, γεια. Έλα. Έλα, φιλιά. Ρε, λύσα τελευταία στιγμή όλοι. Δεν λέει τελειώσει η μέρα. Νίκο, αυτά ήταν για σήμερα, φίλε. Νομίζω πως αυτά ήταν, Νίκο. Techno Line Solution, φίλε, μαζί μας. Η ιδανική επιλογή για αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τηλεφωνικών συνδέσεων, ίντερνετ και δεδομένων. Έτσι, Techno Line Solution, παίζουμε μπάλα με άλλο αέρα. Μαζί μας φυσικά και το Μέλι Σύθρονο, ο Νίκος αυτές τις μέρες που είναι σπίτι, ειδικά κουμπώνει λίγο παραπάνω μελάκι και λίγο βασιλικό πολτό. Βραβευμένο από διεθνείς διαγωνισμούς γευσιγνωσίας, 4 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, Μπότσαρη Παπαναστασίου κέντρο και στη Νεάπολη και φυσικά σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και βέβαια εννοείται μαζί μας πάντα το stoichman.gr εκεί που έχουμε ολοκληρωμένο προϊόν με cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Νίκο, θα αποχαιρετήσει το λαό. Καλό τριήμερο. Ναι, να είσαι καλά. Να περάσετε καλά με αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων που θα υπάρχει από αύριο. Τηρώντας τα μέτρα. Τηρώντας τα μέτρα, κρατάτε αποστάσεις, μένετε ασφαλείς. Όχι για εσάς, για τους γύρω σας περισσότερο. Για τη μανούλα σας δηλαδή κυρίως, ναι. Για τη μανούλα σας, τη δικιά σας. Έτσι, τη μανούλα. Λοιπόν, να απολαύσετε μπάσκετ αύριο. Αύριο, φίλε. Το Σάββατο είναι πορτοκαλί. Έτσι, μπράβο. Μεσολόγγι Μπάξι, Άρης 5 και 4. Έτσι ακριβώς. Δεν θυμάμαι πού. Και 7.30 Ηρακλής ΠΑΟΚ, φίλε. Όλα από το λίγο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, στο Ιβανόφιο. Και εμείς θα τα πούμε πάλι την Τρίτη. Θεού θέλοντος και. Κορονοϊό επιτρέποντος. Μ' αρέσει. Ίσως να είμαστε και εκεί, θα δούμε. Ενδεχομένως και με προϋποθέσεις. Εντάξει, Νίκο, μέχρι τι έχουμε καιρό ακόμα, αγόρι μου. Σε μια εβδομάδα κουτσουρεμένη, γιατί πρόσεξε. Δευτέρα δεν θα είμαστε. Την Τρίτη θα κατέβουμε. Έτσι. Τετάρτη θα είμαστε πάλι. Σωστό. Και μετά ξανά Πέμπτη Παρασκευή. Και για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτά.